Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 18 Ιανουαρίου και τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Την άλλη εβδομάδα τελειώνει το θρίλερ των Πρεσπών με την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή. Επιμένει για την ΠΕΙ το Μαξίμου, συνεχίζει να κρύβεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη συμφωνία των Πρεσπών ξεκινάει η κυβέρνηση. Άγρια επίθεση από το ΒΜΡΟ στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Μιλά για ταπεινωμένη και γονατισμένη Μακεδονία. Σφραγίζει την πλειοψηφία των 151 βουλευτών η απόφαση του ποταμιού για κατασυνείδηση ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι από Θεοδωράκη Μαυρωτά, ανοίγει τα χαρτιά του και ο Σπύρος Λυκούδης. Πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία, καταγγέλει ο Ευρωβουλευτής του ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης. Εσωκομματικά Ρίχτερ στο κίνημα αλλαγής. Εκβιαστικές πιέσεις γεννηματά προς Θεοχαρόπουλο. Μένεται η σύγκρουση Κρεμαστινού Κωνσταντινόπουλου. Νέα εσωκομματικά δεδομένα από την παρέμβαση Παπανδρέου υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και στροφή στην οικονομία μετά τις πρέσπες. Ψήνεται η έξοδος στις αγορές. Έρχεται αναβάθμιση από τη Standard & Poor's. Παρέμβαση Τσίπρα για τα εργασιακά. Θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον αυξήσεις για 620.000 συνταξιούχους. Για μία πενταετία προανήγγειλε η Έφη Αχτσιόγλου. Πάμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας με επίκεντρο τη ρηματική διακίνωση από τα Σκόπια και την πρόκληση του Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη για debate. Συνεχίζεται η διαμάχη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το Μακεδονικό. Όσον αφορά στην ψηφοφορία των Πρεσπών, το κίνημα αλλαγής δεν θα θέσει τελικά ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, αλλά θα υπάρξουν συνέπειες, όπως σημείωσε με νόημα η Φόφη Γεννηματά. Εν μέσω έξωθεν πιέσεων και του φόβου της συρρήκνωσης, το ποτάμι αποφάσισε τελικά ψήφο κατά συνείδηση. Βλέπουμε κυρίες και κύριοι ότι κάθε μέρα που περνά έχουμε και νέες πολιτικές εξελίξεις στο παζλ της ψηφοφορίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε σιγά σιγά να βάζουμε τα κομμάτια του παζλ στην θέση τους. Συνδεόμαστε με την Βουλή και τον συνάδελφό μας τον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, χθες τα βλέμματα και τα φώτα ήταν στραμμένα στο ποτάμι, στη Σεβαστοπόλεως. Ήσουν και εσύ εκεί, έκανες το ρεπορτάζ. Σήμερα τα φώτα είναι στραμμένα στο κίνημα αλλαγής, καθώς φαίνεται ότι τελικά κανένα μικρό κόμμα, κανένα κόμμα του ενδιάμεσου χώρου, δεν γλιτώνει τους τριγμούς, τα εσωκομματικά ρίχτερ από την Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι. Με δεδομένο μάλιστα ότι αύριο το πρωί θα είναι και επίσημα πια στα περίπτερα η παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Mm-hmm. Ναι, φαίνεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι καταλήτης πολιτικών εξελίξεων και αναδιατάσσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Το αναδιατάσσει ανάμεσα σε αυτούς που λέμε στην προοδευτική παράταξη και στη συντηρητική παράταξη. Θα το δούμε αυτό και στην πορεία να εξελίσσεται. Όμως αναφέρθηκε στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου λοιπόν έχει δώσει μια συνέντευξη. Είναι παρέμβαση την οποία είχαμε, τη συζητούσαμε εδώ και περίπου 10 μέρες από την κεντρική. Ότι θα είχαμε. Αυτή η παρέμβαση λοιπόν γίνεται αύριο μέσω της εφημερίδας των συντακτών, στην οποία ο κύριος Παπανδρέου ουσιαστικά τι κάνει. Καλωσορίζει την Συμφωνία των Πρεσπών. Επαναδιατυπώνει την θέση του, τη θέση την οποία είχε διατυπώσει και τον Ιούνιο του 2018. Λέει ότι η γνώμη μου για τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι γνωστή, την έχω διατυπώσει πολύ καθαρά εδώ και μήνες στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΚΙΝΑΛ. Και μετά αρχίζει και κάνει κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν μια σημασία. Λέει ο κ. Παπανδρέου ότι η πρώτη έγνοια μας θα πρέπει να είναι η αποφυγή του διχασμού γύρω από ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Η εργαλειοποίηση ενός δύσκολου ζητήματος υπό το πρίσμα της προώθησης κομματικών συμφερόντων έχει υπάρξει και στο παρελθόν με καταστροφικές επιπτώσεις για τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Αν πορευτούμε, συνεχίζει ο κ. Παπανδρέου, προς τις εκλογές σε ένα κλίμα διχασμού και αλληλοκατηγοριών για το ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι μειοδότες, θα είναι καταστροφή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει ο κ. Παπανδρέου ουσιαστικά προς την πλευρά της πλειοψηφίας. Της ηγεσίας μάλλον του ΚΙΝΑΛ, όχι της πλειοψηφίας, αλλά σίγουρα της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ και σίγουρα και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αυτό είναι η εξέλιξη που έχουμε τελευταία στιγμή. Έχουμε επίσης τον κύριο Κρεμαστινό, ο οποίος μίλησε με θετικό τρόπο για τη συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα ακολουθήσει ό,τι πει η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και ό,τι πει η ηγεσία, την οποία ηγεσία, όπως είπε, δεν μπορεί να την αδειάσουν οι βουλευτές. Κατά συνέπεια, επειδή η κυρία Γεννηματά και επειδή οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέλουν να καταψηφίσουν τη συμφωνία, και ο κύριος Κρεμαστινός, ακόμα και αν μιλά με θετικό τρόπο για αυτήν, προφανώς θα επιφαρχίσει στην πλειοψηφία. Μας μένει λοιπόν ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος θα αποφασίσει την Κυριακή. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, που είναι ο πρόεδρος της ΒΙΜΑΡ,
γνωρίζει ότι η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της Βεμάρη, η συντριπτική πλειοψηφία του οργάνου, είναι υπέρ της συμφωνίας. Η εικαζόμενη βούληση, λοιπόν, η εικαζόμενη κατεύθυνση είναι ότι θα είναι μάλλον μια αφεντική στάση απέναντι στη συμφωνία. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί ο κύριος Θεοχαρόπουλος να είναι ο 150ος βουλευτής που θα ψηφίσει συμφωνία. Έχουμε 145 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τους 4 την κυρία Κουντουρά, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Παπαχριστόπουλο και τον κύριο Δανέλη, 149, 150 ο κύριος Θεοχαρόπουλος, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα και από πού μπορούν να προέρχουν οι άλλοι βουλευτές. Πού στρέφονται τα μάτια? Στο ποτάμι. Το ποτάμι χθες πήρε μία απόφαση. Η απόφαση του ποταμιού είναι ψήφος κατά συνείδηση, και η συνείδηση του κυρίου Φεβεράκη και του κυρίου Μαυρωτά είναι η θετική ψήφος. Αντίθετα, η συνείδηση του κυρίου Ψαριανού και του κυρίου Αμυρά είναι η αρνητική ψήφος. Μας μένει ακόμα, έτσι φτάνουν σε 152, μας μένει ακόμα ο κύριος Λυκούδης, ο οποίος αυτή την ώρα που συζητάμε, η πολιτική του κίνηση, η πολιτική του πρωτοβουλία, οι μεταρρυθμιστές αποφασίζουν, συζητούν και αποφασίζουν τη στάση του χώρου, τη στάση τους. Ο κύριος Λυκούδης ήταν σε μια στάση ανάμεσα, η οποία κινείται ξεκινούσε από το παρόν, το οποίο είναι ουσιαστικά αρνητική ψήφος, και πήγαινε στην αποχή, που είναι θετική στάση, διευκολυντική στάση για την κυβέρνηση, και έφτανε μέχρι και την καταψήφιση για τη συμφωνία. Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο κύριος Λυκούδης ήταν θετικός. Τώρα που θα καταλήξει, θα το ξέρουμε αργότερα το βράδυ. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, θα επανέλθουμε σε σένα. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι θα είναι δίχως τέλος οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, ώσπου να έρθει η ώρα της ψηφοφορίας για τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε λίγο τα ξαναλέμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να μείνουμε στο θέμα, να ανοίξουμε εδώ τη συζήτηση με τον Φώτη Καρίδα και τον Γιώργο Χριστοφορίδη, τους συναδέλφους μας που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Και στους δυο σας. Λοιπόν, χθες, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Πουλακίδα, όλοι είχαμε τα βλέμματα στραμμένα στο ποτάμι. Τώρα φαίνεται ότι οι κραδασμοί δεν αφήνουν εκτός κάδρου και το κίνημα αλλαγής. Μέχρι προχτές ξέραμε ότι είναι unblock κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και υπάρχει και... Κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στην Βουλή, στον κύριο Μαυραγάνη, κάνει δηλώσεις δημοσιογράφους. Περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούν και τα άλλα κανάλια. Ο κύριος Μαυραγάνης ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις, υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Η διαδικασία της κύρωσης του προσυμφώνου των Πρεσπών, που κατά την ουσία του πολλές φορές το έχουμε στιγματίσει και πέραν των υπολείπων έχει ως βαρύδι του την αντίθετη άποψη του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στην γειτονική χώρα και βεβαίως δεν είχε συμβουλευτικό αλλά υποχρεωτικό χαρακτήρα, έρχεται στην Βουλή των Ελλήνων, όπου αναγκαία, όπως ορίζει το 71 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγματος, που είναι υπερκείμενος νόμος και κατησχύει του κανονισμού της Βουλής, θα πρέπει να περάσει από την Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου εκεί υποχρεωτικά, για να προχωρήσουμε στην συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα πρέπει να υπερψηφιστεί, δηλαδή να σχηματιστεί πλειοψηφία των μελών βουλευτών της Επιτροπής αυτής. Η μόνη περίπτωση που αναγνωρίζει το Σύνταγμα, όπου δεν χρειάζεται να περάσει από την Διαρκή Επιτροπή και είναι αδιάφορο αν υπάρξει πλειοψηφία ή όχι στην Επιτροπή, είναι ο προϋπολογισμός και απολογισμός της Βουλής αλλά και του ελληνικού κράτους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η υπέρβαση της Διαρκούς Επιτροπής αποτελεί κοινοβουλευτικό και συνταγματικό πραξικόπημα. Και καλώ όλες τις δυνάμεις να είναι σε εγρήγορση. Μαθαίνω ότι υπήρχαν απόψεις που έλεγαν ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μελών των βουλευτών για να σχηματιστεί πλειοψηφία εκεί που δεν υπάρχει πλειοψηφία. Και γνωστοποιήσαμε πριν από 2 μέρες με έγγραφο του Πάνου του Καμένου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προς τον Πρόεδρο της Βουλής τα μεμπτά αυτής της ιστορίας. Και τώρα έχουμε το νέο σενάριο που θέλει, ακόμα και αν δεν υπερψηφιστεί από την Διαρκή Επιτροπή,
να περνάει. Λοιπόν, βλέπουμε, ακούσαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του κυρίου Μαυραγάνη. Αν βγει κάποια είδηση στη συνέχεια, θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, εκπροσωπώντας το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τον Πάνο Καμένο, βλέπουμε ότι ο κύριος Μαυραγάνης θέτει ζήτημα σε σχέση με το διαδικαστικό, με το εάν και πώς θα περάσει από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής η συμφωνία των Πρεσπών, με δεδομένα όλα τα σενάρια περί μη ύπαρξης πλειοψηφίας εκεί. Και αυτήν την μεταβλητή θα βάλουμε στη συζήτησή μας εδώ με τον Γιώργο Χριστοφορίδη και τον Φώτη Καρίδα. Και πάλι σας καλησπερίζω και τους δύο. Ας ξεκινήσουμε με τα φρέσκα, με τα πρόσφατα. Τι καταλάβατε από τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μαυραγάνη? Είναι σαφές ότι ο κύριος Μαυραγάνης συντάσσεται στη γραμμή του Πάνου Καμένου, ότι το επιχείρημα είναι αυτό περί επιτροπών. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Είναι ένα επιχείρημα που μπορεί και να ακούγεται λογικό σε έναν βαθμό, ωστόσο στερείται κατά τη γνώμη μου λογικής στην ουσία και στην πρακτικότητά του, διότι με αυτόν τον τρόπο μια κυβέρνηση η οποία έχει την ψήφο εμπιστοσύνης και την έχει λάβει μόλις δεν έχουν περάσει μερικές δεκάδες ώρες, για ένα τεχνικό λόγο δεν θα μπορεί να κυβερνήσει, γιατί υπάρχει πρόβλημα στις επιτροπές της Βουλής. Είναι λίγο, πού να σου πω, νομίζω ότι είναι κάπως σαν πρόφαση, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό. Καταλαβαίνω το τεχνικό κομμάτι του προβλήματος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό, αν υποθέσουμε ότι προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση που λέει ο κ. Καμένος και ο κ. Μαυραγάνης, θα έχουμε μια διαδικασία που θα ακυρώνει στην πράξη την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Άρα τι νόημα έχει? Η ουσία της ρύθμισης που προβλέπει την ψήφο εμπιστοσύνης είναι ότι εξασφάλισες τις απαραίτητες 151 ψήφους, άρα πρέπει να μπορείς και να κυβερνήσεις. Αλλιώς τζάμπα υπάρχει διαδικασία. Βέβαια. Και νομίζω ότι η ψήφος εμπιστοσύνης είναι προφανώς υπέρτερη της όποιας τεχνικής διαδικασίας που έχει να κάνει με επιτροπές. Σεβαστός ο ρόλος τους, απόλυτα, αλλά δεν μπορεί αυτό να αφαιθεί, να μπλοκάρει μια κυβέρνηση που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το να κυβερνήσει. Τώρα, όσο για το άλλο που έλεγες, Γιώργο, νωρίτερα, για τα κόμματα τα μικρότερα της κεντροαριστεράς, βλέπουμε ότι η συμφωνία των. Πριν περάσουμε στα κόμματα της κεντροαριστεράς, Φώτη, μια ανατελεία και από ένα, τι ανωτελεία, δηλαδή δεν έχεις προλάβει ακόμη. Ναι. Πάμε όμως πρώτα στον Κώστα Πουλακίδα, κυρίες και κύριοι, να μας ερμηνεύσει τι ακριβώς ήθελε να πει ο κύριος Μαυραγάνης. Κώστα, είσαι μαζί μας? Βεβαίως. Κάτι σαν διάγγελμα ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό? Ήταν η εξέλιξη. Ναι. Έχει προκύψει ένα ζήτημα, το έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία εδώ και λίγες μέρες, εδώ και δύο μέρες. Ότι δεν μπορεί, ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στην οποία θα συζητηθεί λογικά προς Τρίτη η Συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία. Και αυτό το εδράζει στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145 βουλευτές, άρα θα πρέπει να έχει λιγότερο από το μισό των μελών της Επιτροπής. Ο κύριος Μαυραγάνης, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην πραγματικότητα έρχονται και προστίφονται και αφρίζονται και αυτοί και συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να έχει πλειοψηφία. Και λένε και κάτι περισσότερο. Ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει όχι απλώς να γνωμοδοτήσει, αλλά να δώσει συνένεση, να δώσει θετική ψήφο στη συμφωνία για να προωθηθεί η συμφωνία στην Ολομέλεια. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα και όχι ακριβώς ένα πολιτικό θέμα, όχι μόνο ένα πολιτικό θέμα, αλλά προτίθεται ένα νομικό ζήτημα, το οποίο θα λυθεί την Δευτέρα, Τρίτη, με μια γνωμοδότηση, πιθανότατα, έτσι γίνεται συνήθως, από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Εμείς που έχουμε μιλήσει ως ρεπορτάζ με ανθρώπους που παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα από την επιστημονική υπηρεσία, μας έχουν επισημάνει τα σημεία του συντάγματος και τα άρθρα του κανονισμού, από τα οποία προκύπτει ότι η συμφωνία απλώς χρειάζεται την γνωμοδότηση της Επιτροπής και όχι την θετική ψήφο της Επιτροπής. Και αυτό μάλιστα μας υπενθυμίζουν ότι στο παρελθόν έχει συμβεί αρκετές κάποιες φορές. Δηλαδή να μην υπάρχει θετική ψήφος για κάποιο άρθρο ή για κάποιο νόμο, παρά τα αυτά για κάποια συμφωνία, παρά τα αυτά η συμφωνία να προωθείται ή και το συγκεκριμένο άρθρο να προωθείται στην Ολομέλεια και να ψηφίζεται από την Ολομέλεια, που είναι και το κυρίαρχο όργανο στη Βουλή και όχι η Επιτροπή. Έτσι ακριβώς, ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι οι επιτροπές γνωμοδοτούν, η Ολομέλεια νομοθετεί. Υποθέτω ότι δεν ανακαλύψαμε τη χαμένη Ατλαντίδα. Το ίδιο μάλλον θα κάνει και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και η υπηρεσία η νομική της Βουλής. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον, Κώστα, και θα ήθελα το σχόλιο σου πριν επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο για να δώσουμε τον λόγο στο Φώτη Καρίδα. Θα ήθελα το σχόλιο σου για το ότι βλέπουμε
την πρώτη σύμπτωση, έστω και σε ένα θέμα κοινοβουλευτικής τακτικής, έως και τακτικισμό, την πρώτη σύμπτωση των ανεξαρτήτων Ελλήνων με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Νομίζω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στοχεύουν να συμπαρασύρουν, να τραβήξουν τη Νέα Δημοκρατία προς τη δική τους γραμμή. Στο χώρο της, ας το πω, της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, η κριτική που γίνεται προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έως τώρα δεν έχει δώσει τη μάχη για να μην περάσει συμφωνία. Δεν είχαν απολύτως τίποτα για να μην περάσει συμφωνία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν έχει καταθέσει πρόταση μομφής. Ενώ αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει πολιτική πρωτοβουλία. Πρότεινε, ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης και φέρνει και τη συμφωνία. Και πήρε και την ψήφο εμπιστοσύνης και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει και την ψηφοφορία για την κήρυξη της συμφωνίας. Από τη μία πλευρά λοιπόν ο ένας πολιτικός αρχηγός παίρνει πρωτοβουλίες, από την άλλη ο άλλος πολιτικός αρχηγός δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία. Και αυτό είναι κάτι που ειδικά εν όψη των συλλαλητηρίων και γενικά των συζητήσεων που πρόκειται να γίνουν στην Βουλή, mm-hmm. είναι μια κριτική που γίνεται προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνουν λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έρχονται και αναλαμβάνουν αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Και ουσιαστικά απευθύνονται σε αυτό στο κοινό των εντός εισαγωγικών μακεδονομάχων, αλλά τραβούν ταυτόχρονα και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στις δικές τους πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι λογικό να προέρχονται από την ώρα που, να συμπίπτουν από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πια κοινή αρνητική στάση απέναντι στην συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο. Φώτη Καρίδα. Πάμε για τον πρώτο γύρο, για τον πρώτο σχόλιο. Να πάμε για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά τις επιτροπές της Βουλής. Mm-hmm. Ο νομοθέτης δεν έχει νομοθετήσει χωρίς σκέψη όλα αυτά τα κομμάτια. Η κυβέρνηση έχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το οποίο αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι με τους 151 βουλευτές έφτιαξε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στην εντατική. Πήρε διάφορους βουλευτές ανεξάρτητους, αν το θέλετε, ή από άλλα κόμματα προκειμένου να συγκροτήσει αυτή την κυβέρνηση η οποία δεν έχει στην πραγματικότητα την λαϊκή νομιμοποίηση που έλεγε ο κύριος Τσίπρας απευθείας από το λαό. Από εκεί και πέρα αυτό αντανακλά και στις επιτροπές, όπου πια δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία. Αντός ο λαός στις εκλογές ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι εκλέγει βουλή. Ναι, βεβαίως. Αλλά η κυβέρνηση την αναδεικνύει η Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε στα λεγόμενά του παλιότερα, έλεγε ότι οι κυβερνήσεις δεν στείνονται με αυτόν τον τρόπο όπως στήθηκε αυτή η Βουλή, αλλά με νοπή λαϊκή κυριαρχία που την πρεσβεύει ως αριστερός. Κάθε 5 λεπτά σε εκλογές. Αυτό που περίσσεσαι είναι... Όταν φτάνει να ολοκληρώσω, συνάδελφε, δεν σε διακόψα. Απλά μια απορία. Ήθελα ειλικρινά να σε διακόψω πολλές φορές, αλλά συγκρατήθηκα. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, θέλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτή η κυβέρνηση έχει κλείσει τον κύκλο της. Και αυτό είναι πασιφανές. Από εκεί και πέρα την κρατάει στην εντατική. Εντάξει, δικαίωμά του. Νομότυπα μπορεί να την κρατήσει στην εντατική. Τώρα, από εκεί και πέρα για να πάμε. Να διακόψω, γιατί για να πάμε. Θα προτιμούσες να ολοκληρώσω. Αφού έχει κλείσει τον κύκλο της, να πάμε σε εκλογές πριν ψηφιστούν τα επόμενα θετικά μέτρα. Πριν έρθουν οι 120 δόσεις, πριν προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Άρα θα προτιμούσες λοιπόν, εφόσον βγήκαμε από τα μνημόνια και μπορεί αυτή η κυβέρνηση να φέρει αυτά τα πράγματα, θα πάμε σε εκλογές. Και να σου πω και εγώ. Όχι, εγώ το διέκοψα και ζητώ συγγνώμη. Οι 120 δόσεις είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο επί 4 χρόνια δεν έχει έρθει και τώρα στη λήξη της τετραετίας έχει ξεκινήσει μια. Το έφερε με την πρώτη της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τότε μας λέγανε ότι θα βγούμε από το ευρώ γιατί δίνουμε μια ανάσταση σε 5 ανθρώπους. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια ρουσφετολογία και μια παροχολογία. Και μια παροχολογία ενόψη. Το καταλαβαίνω, το κάνει επειδή δεν έχει ενόψη. Να ολοκληρώσω. Παροχολογία και όταν μιλάς για κάτι. Όταν θεσμοθετείς, είναι παροχές. Λοιπόν, άρα, εμείς έπρεπε να βγούμε από το μνημόνιο και να συνεχίζονται τα αρνητικά μέτρα. Λοιπόν, θα συνεχίσω σε αυτό το είσαι λέω. Κατά των θετικών μέτρων. Λοιπόν, είμαι υπέρ πάντοτε των θετικών μέτρων. Α, ωραία. Και όπως είμαι και υπέρ, τα θετικά αυτά μέτρα mm-hmm. να γίνονται στην αρχή μιας κυβέρνησης και όχι λίγο πριν. Στην αρχή, άμα η οικονομία λίγο δεν έχει πατήσει τα πόδια της, ο Σαμαράς άφησε την Ελλάδα με 27% ανεργία. Πώς θα δώσεις. Έχει πατήσει τα πόδια της οικονομία τώρα. Το πιστεύει κάποιος αυτό. 9 τρίμηνα συνεχόμενες ανάπτυξης. Είχαμε να δούμε 13 χρόνια. Ναι. Έχει πατήσει ή όχι. Ποια ανάπτυξη. Πιστεύεις ότι έχουμε ανάπτυξη. Μη μου πει στοιχεία. Οι τράπεζες μπορούν να δώσουν δάνεια σε επιχειρήσεις. Έχουμε βγει στις αγορές. Μπορούσαν να δώσουν. Αυτή τη στιγμή. Μπορούσαν να δώσουν Σαμαρά. Με 19%. Επί Σαμαρά. Όχι, ο κύριος Τσίπρας μας έβγαλε το μνημόνιο, συνάδελφε. Σήμερα πας σε μια τράπεζα. 19% ανεργία. Όλοι οι φίλοι μας και οι γνωστοί ψάχνουν για δουλειά.
Έτσι. Άρα λοιπόν η καθημερινότητα του πολίτη. Η περισσότερη... 27%. Μα ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι μας έβγαλε από το μνημόνιο. Ας το παρασύρουμε. Επειδή ούτως ή άλλως τα της οικονομίας και τα της ανεργίας θα τα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Να μείνουμε λίγο στην κοινοβουλευτική αριθμητική των Πρεσπών. Στην κοινοβουλευτική. Καταλαβαίνω το σχόλιο σου σχετικά με τη σύνθεση της κυβέρνησης. Ο συνάδελφος από τη Βουλή είπε και μια λογική, εξέφρασε και μια λογική πάνω στις πολιτικές πρωτοβουλίες. Εγώ θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο συμβαίνει, και αν ήθελα να πάρει πρωτοβουλία, η ΑΝΕΛ και ο κύριος Καμένος, είχαν άπειρες ευκαιρίες να πάρουν πρωτοβουλίες. Αυτά τώρα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή να διασώσουμε ένα διαλυμένο κόμμα, λέγοντας ότι γίναμε Μακεδονομάχοι. Όταν κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι την πρόταση προκειμένου να μην περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, γιατί δεν την ψήφισε ο κ. Καμένος. Τώρα τον πήρε ο πόνος τον κ. Καμένο. Δεν πήρε πολιτική πρωτοβουλία. Και μάλιστα από αυτή την πολιτική πρωτοβουλία που πήρε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έφυγε ο Δημήτρης Καμένος από τους ΑΝΕΛ. Άρα λοιπόν, πώς δεν έχει πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες. Και τώρα δηλαδή ο κ. Τσίπρας, ο οποίος βλέπω τελευταία, αρέσκεται όλο και περισσότερο σε Αμερικανιές. Του αρέσει το debate. Αριστερός και θέλει να κάνει debate. Λοιπόν, απαγορεύεται. Όχι. Αλλά τα debate, γιατί γίνεται, συνάδελφε, όταν είναι κλειστή η Βουλή. Όταν είναι. Όχι. Είναι. Προέρχεται από την Αμερική και ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει. Απαγορεύεται. Αυτό, όχι, δεν απαγορεύεται. Λέω. Καινούριο. Λέω ότι συνεχώς αρχίζουν να του αρέσουν πιο αμερικάνικα πράγματα τα οποία ο κύριος Τσίπρας έχει πάει πολλές πορείες για να μιλάει. Συνεχίζω. Ο διάλογος απευθείας των πολιτικών αρχηγών. Εμάς ως δημοσιογράφους μας αρέσουν τα debate. Όμως το debate γίνεται όταν η Βουλή είναι κλειστή πριν τις εκλογές για να μπορέσουν. Γιατί ο φυσικός χώρος που πρέπει αυτή τη στιγμή να εκφράζεται η γνώμη προς το λαό είναι η Βουλή. Υπάρχει χρόνος. Ας συζητήσουν στη Βουλή. Γιατί πρέπει να κάνουμε τηλεοπτικά παράθυρα. Γιατί όχι, δεν το πεις. Σου εξηγώ γιατί. Γιατί υποτιμάς τη Βουλή. Υποτιμάς το θεσμό. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο φίλος σου, δεν πήγαινε στη Βουλή για να μιλήσει τον Τζίπρα. Αν θέλεις να κάνουμε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, να σου πω. Επειδή έχεις φιλικές απόψεις. Ναι, φίλος μου. Δεν είναι όμως αυτό. Το λέω χαρτολογώντας. Αν σε προσβάλλει, το αποσύρω. Μπορεί να είναι φίλος μου, αλλά όχι στο τραπέζι εδώ αυτή τη στιγμή. Ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, δεν πήγαινε στη Βουλή όταν ήταν αρχηγός από αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν μιλούσε. Δεν πάτησε μία φορά. Δεν πήγε ούτε μία φορά στην ώρα του Πρωθυπουργού. Μιλάμε για αυτό που βιώνουμε σήμερα. Άρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι παρόν. Ο οποίος προσυπογράφει κάθε τμήμα της πολιτικής καταστροφικής του Αντώνη. Είναι συνεχώς στην Βουλή. Είναι μάχημος. Αφού έχει επιχειρήματα. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πάμε στο Sky. Πάμε με τον πρωτοσάλτη να σου δίνει σημειώματα. Πάμε όπου θες. Γιατί, τι φοβάται, για εξήγησέ μου. Ξέρεις τι φοβάται, θα σου πω. Δεν φοβάται κανένας τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας κάνει πολιτική δεν μπορεί να την υπογορεύσει ο αντίπαλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία πορεία. Όταν σου λέει πάμε στο γήπεδο σου, στο Sky. Όταν σου λέει με τον πρωτοσάλτε να σου δίνει σημειώματα. Όταν σου λέει όποτε θες. Δεν χρειάζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώματα. Είναι πολύ ικανός. Πάντως του τα δίνει ο πρωτοσάλτης. Αυτό πάντως έχει καταγραφεί. Στο βίντεο έχει καταγραφεί. Αν θέλετε τώρα να λέει. Για να το δίνει. Ωραία, να μην λέει. Τι φοβάται, πες μου. Να πούμε τι. Έλα, πες μου τι φοβάται. Του είπε, στο γήπεδο σου, στο Sky. Απολύτως... Όποτε θες, με όποιο δημοσιογράφο θες. Δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ συγκροτημένος πολιτικός και θα παίξει με τον τρόπο που θέλει να παίξει αυτό στο παιχνίδι του. Δεν θα παίξει με τον τρόπο με τον οποίο. Λοιπόν, αν έχει επιχείρηματα, κάτι φοβάται και δεν πάει. Του λέει ο άλλος. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν απαντάει σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Και τι πειράζει να γίνει ένας απευθείας διάλογος. Ξέρεις να σου πω. Μα υπάρχει το κοινοβούλιο. Επειδή δεν απαντά. Μα συνάδελφε, θα αφήσουμε το κοινοβούλιο να πάμε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Όχι, στο τέτα τέτ. Ας κάνουμε εμείς τηλεοπτικά παράθυρα που είναι η δουλειά μας. Θα τα κάνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σε πειράζει να γίνει ένα debate με τον κύριο Τσίπρα. Με μένα, γιατί να με πειράξει. Κάτι φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σου πω επειδή δεν απαντά. Αυτό είναι προπαγάνδα. Είναι προπαγάνδα του χειρίς του ήλιου. Εγώ λέω το εξής. Δηλαδή φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει να κάνει μια συνέντευξη τηλεόραση. Δεν έχει εμπειρία. Γιατί δεν πηγαίνει. 100 φορές στη Βουλή πήρε πάρα πολλούς πόντους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν φοβάται τίποτα. Στο Sky, βρε Φώτη μου. Γιατί δεν πηγαίνει να μιλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πρόβλημα ούτε να πάει στην ΕΡΤ. Ωραία.
Στο Sky γιατί δεν πάει. Στην ΕΡΤ γιατί δεν πάει. Είναι, είναι πολιτική πράξη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να πας. Είναι πολιτική πράξη να αποφασίσεις και εγώ να πεις ότι εγώ σέβομαι το ελληνικό κοινοβούλιο και λέω πάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Τσίπρα, να συζητήσουμε όσο θέλετε να εξαντλήσουμε το θέμα στο κοινοβούλιο. Εγώ ακούω αυτά που λέω. Μήπως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αποδώσει στο κοινοβούλιο. Αλήθεια. Και θέλει να μην έχει από κάτω. Θέλει να μην έχει από κάτω πρώην συντρόφους του. Να τον βλέπουνε, θέλει από κάτω να μην έχει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και προτιμάει ένα σκέτο φακό. Πάντως, μήπως δηλαδή είναι και στο κοινοβούλιο. Μήπως, προκαλεί να πάμε και στο. Η εικονική πραγματικότητα του κύριου Τσίπρα που του αρέσει. Που του αρέσει να κυβερνάει, η εικονική πραγματικότητα είναι καλύτερη από την πραγματική ζωή. Να πω λίγο την ουσία. Ο κύριος Τσίπρας πάντως είναι και στη Βουλή, λέει να πάμε και στην τηλεόραση. Και σε όποιο γήπεδο θέλει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πηγαίνει στη Βουλή γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και φοβάται να πάει στο κανάλι. Και εγώ, επειδή δεν μου απαντάς γιατί φοβάται. Όχι, θα σου πω εγώ γιατί φοβάται. Εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο. Θα σου πω εγώ μήπως γιατί ο κύριος Τσίπρας φοβάται τη Βουλή. Ρωτάω λοιπόν, εγώ. Είναι πάντα παρόν. Όπως φοβάται. Ήταν πάντα παρόν. Είναι ο Πρωθυπουργός από όλους τους τελευταίους που έχει γράψει τις περισσότερες ώρες στη Βουλή. Που έχει πάει στις ώρες του Πρωθυπουργού που δεν πατούσε ο Σαμαράς. Ο Αλέξης Τσίπρας φοβάται τη Βουλή. Καινούριο αυτό και αστείο. Με συγχωρείς. Σου απαντήσω λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει σε χιλιάδες τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει βγει άπειρες ώρες. Δεν φοβάται να περπατήσει στον δρόμο όπως λοιπόν, φοβάται ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν αντιοριασμόμενος είναι γι' αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι. Να πω ένα εντάξει, πράγμα. Αυτό είναι λαϊκισμός. Ποιος λαϊκισμός. Είδαμε τα βίντεο. Δηλαδή, ας πάει ο κύριος Τσίπρας μια βόλτα. Μεγάλη ασφάλεια για να βγάλει βίντεο. Ας πάει ο κύριος Τσίπρας στη Βαρβάκη μια βόλτα. Ας πάει ο κύριος Τσίπρας μια βόλτα στη Λαϊκή. Πηγαίνει όπου θέλει. Τις ώρες που έχει κόσμο. Να δούμε τι θα του πει ο κόσμος. Αυτό φοβάται ο κύριος Τσίπρας. Τις γειτονιές και την πραγματικότητα. Να πω λοιπόν κάτι εγώ ότι πιστεύω ένα σε ρόλο του Γιώργου. Για να κλείσουμε να πάμε. Ότι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτα απ' όλα, το φοβάται, το λες εσύ, συνάδελφε. Ναι, ο καθένας παίρνει την ευθύνη των σχολείων του. Δεν, ωραία. Ο κύριος Τσίπρας φοβάται να πάει στις Λαϊκές. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάει παντού. Έχει πάει σε όλα τα νησιά. Έχει πάει σε όλες τις. Με τι σκηνικό διαμορφωμένο. Πες, Γιώργο, μια κουβέντα. Λέω ότι. Για να δούμε μετά κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πες μια κουβέντα για να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Μητσοτάκης φοβάται να βγει σε ένα κανάλι, γιατί θα του υπενθυμίσει ο Αλέξης Τσίπρας τρία πραγματάκια. Πώς το 1992 ο Σαμαράς έλεγε ότι ο Μητσοτάκης πούλησε το όνομα. Πώς ο νυν αντιπρόεδρος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε το 2008 ότι ο Καραμαλής πούλησε το όνομα. Και τώρα όλοι οι νεοδημοκράτες κατηγορούν μαζί τον Τσίπρα γιατί πέτυχε αυτό που διεκδίκησε ο Καραμαλής. Αυτό το απλό θα του πει ο Αλέξης. Και θα του πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εσύ που έφτιαξες τη Μέρκελ, ξαφνικά έγινε φίλη σου, εσύ που έλεγες ότι θα σταματήσει. Για το Express Pass είπαμε το debate όμως θα είναι. Με ένα νόμο, θα καταργήσει τα μνημόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό θα πει. Όπως τον έμφυα που δεν κατέργησε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει και θα φέρει συμφωνία, πιστεύεις εσύ, χωρίς το όνομα Μακεδονία. Ορίστε. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει με όνομα ή χωρίς όνομα. Δεν υπάρχει όμως που θα μας διακόψει. Δεν έχουμε χρόνο, διότι θα σας εκπλήξω τώρα. Διότι κυρίες και κύριοι, όσο και αν δεν φαίνεται και πολύ ταιριαστό, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε να δούμε ένα ζεϊμπέκικο. Λοιπόν, πάμε τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο από τον καθέναν από εσάς. Δεν ξέρω αν ήξερε ή αν είχε υπόψη του όταν ανέβηκε ο Πάνος Καμένος τους στίχους του τραγουδιού από τα ψηλά στα χαμηλά, από το πρώτο στο τελευταίο σκαλοπάτι για το χάλι μου θέλει σπάσιμο το κεφάλι μου, πάντως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παρήγγειλε ο ίδιος αυτό το κομμάτι και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, αλλά να δει ο κόσμος ποιοι άνθρωποι μας κυβερνούν. Καλά, δεν είναι κακό να χορεύεις ένα ζεμπέκι. Καθόλου κακό. Καθόλου κακό. Επειδή κατήγγειλες το λαϊκισμό πριν, γι' αυτό το λέω. Καθόλου κακό δεν είναι. Ποιοι άνθρωποι μας κυβερνούν, επειδή ο άνθρωπος πήγε και χορεύει ένα ζεμπέκι. Από μόνο του αυτό
Είναι λαϊκισμός. Αυτό το οποίο κάνει είναι από μόνο του λαϊκισμός. Και θα σας πω κάτι. Ποτέ δεν θα βλέπαμε έναν σοβαρό άνθρωπο ενώ αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται η Μακεδονία και αυτός ο άνθρωπος πρωτοστάτησε στο να πει ότι θα είναι ο προστάτης για τη Μακεδονία και θα είναι Μακεδονομάχος, να δείχνει αυτή την εικόνα. Γιατί, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός άμυνας μέχρι πριν 2-3 μέρες. Θυμάστε. Θα πρέπει να είναι σοβαρός. Θα πρέπει να είναι σοβαρός. Να τραπετεύει από τη Βουλή και να πηγαίνει στα δείπνα των μεγαλόσχημων με τα κυροπήγια και τους υπηρέτες. Ναι, θυμάσαι με τα κυροπήγια και τους υπηρέτες, με το Λάκη Γαβαλά που το ανέβασε στο Facebook. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή και σχολιάζω αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν είναι σοβαρός ο Πάνος Καμένος. Χορεύει ένα ζεϊμπέκικο που τέλος πάντων έχουν χορέψει και όλοι οι Έλληνες. Είναι σοβαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήγε στα κυροπήγια με τους υπηρέτες και τους ορτινάζεις. Τι να πω τώρα. Είναι σοβαρό. Η αστρική τάξη είναι κυροπήγια. Δραπετεύοντας από τη Βουλή. Τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στον κύριο Τσίπρα και βγάζει. Και βγάζει. Του αρέσουν τα πουρα, μάλλον, αβάνα, τα οποία έχει στο γραφείο του. Έλα στα σοβαρά τώρα. Και υπογράφει. Δεν δραπετεύει από τη Βουλή πάντως. Και υπογράφει μέσα από τον Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ο πρώτος ο οποίος. Πάρτε μια ανάσα και δυο σας. Από τον Μέγαρο Μαξίμου βίντεο για να κάνει τηλεοπτικό σποτ αντί να πάει να υπογράψει αυτά τα Μάλιστα. πράγματα σε ένα καφενείο. Ούτε σωστό. Τι κάνει, δεν κατάλαβα. Το σποτ του Μαξίμου ναι, που ήταν υπογράψει τι στο καφενείο. Με τους στυλούς τους ακριβούς και τα πουρα δίπλα. Μιλάει για το Μαξίμου το οποίο Μάλιστα. δεν παρέδωσε καν ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, δεν ήταν παρόν. Επειδή αυτή η συζήτηση. Μετά από αυτά που είδαμε, δικαιώνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Επειδή αυτή η συζήτηση. Επειδή αυτή η συζήτηση μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Μετά από αυτά, τι θα, λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Εν μέσω έξωθεν πιέσεων, κυρίες και κύριοι, και του φόβου της συρρήκνωσης, το ποτάμι αποφάσισε την ψήφο κατά συνείδηση στην επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε ανακοίνωσή της, η Σεβαστοπόλεως τονίζει ότι υποστηρίζει το εθνικό συμφέρον και όχι την κυβέρνηση. Το εγκόμιο του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα πλέκει ο γερμανικός τύπος, τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης στη Δύση που επιδεικνύει θάρρος, αποφασιστικότητα και διορατικότητα. Αντίθετα με το κοινό εξουσία στο δυτικό κόσμο που εντοπίζουν οι Γερμανοί συντάκτες, τονίζεται ότι στην Ελλάδα οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν, αν και δύσκολες, έφεραν αποτελέσματα. Μένουμε στο θέμα μαζί μας η συνάδελφος μας η Αναστασία Γιάμαλη. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζει να εμφανίζεται το νέο όνομα της γειτονικής μας χώρας στα διάφορα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αποκαλείται πια Βόρεια Μακεδονία. Όμως την ίδια στιγμή η πολιτική σύγκρουση δεν μένεται μόνο εδώ, εν όψη και της ψηφοφορίας την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, αλλά και στα Σκόπια, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ξαναχτύπησε το ΒΕΜΕΡΟ, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκεί και στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία, για να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν το ΒΕΜΕΡΟ με ανακοίνωσή του? Λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Ζάεφ και τον Δημητρόφ ότι τα έδωσαν όλα στην Αθήνα. Ότι χάνεται η Συμφωνία των Πρεσπών, όχι μόνο αλλάζει το συνταγματικό όνομα, αλλά αλλάζει και την μακεδονική ταυτότητα, διαγράφει τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Θυμίζουμε ότι το ΒΕΜΕΡΟ, το κόμμα του κύριου Γκρουεύσκη, είχε επενδύσει στον αλυτρωτισμό με εκατομμύρια, επενδύοντας εκατομμύρια σε όλο αυτό. Η ανακοίνωση του ΒΕΜΕΡΟ και οι ομοιότητες, η αλήθεια είναι και εγώ όταν τη διάβασα ακριβώς το ίδιο σκέφτηκα, δεν έμειναν ασχολίαστες από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο με ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, σχολιάζει πως η Νέα Δημοκρατία και το ΒΕΜΕΡΟ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος αυτού της πατριδοκαπηλείας. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται αν βάλει κανείς τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων μηνών και τις ανακοινώσεις του ΒΕΜΕΡΟ να καταλάβει ποιες είναι ποιες, γιατί και οι δύο μιλάνε για ξεπούλημα, όλο αυτό το ό,τι ακούμε εδώ σε ό,τι αφορά το πόσα έδωσε η Αθήνα, αντίστοιχα λένε στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα των γειτόνων, σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών. Και ταυτοχρόνως ουσιαστικά έχουμε δύο κόμματα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Δεξιά να αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, λέει ορίστη ρηματική διακοίνωση, μιλάει για μακεδονικό λαό, τα δώσατε όλα. Βγαίνει το ΒΕΜΕΡΟ, λέει Ζάεφ, τους κατάδεχτηκε. Θα έδωσα μέσα στον Κοντζιά και στον Τσίπρα.
Ναι, και κατήργησε στην μακεδονική ταυτότητα. Είναι... Δηλαδή ο ένας αναιρεί τον άλλον. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Ωστόσο, επειδή η συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς, εγώ θέλω να σου πω ότι θεωρείται ορόσημο για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, όχι μόνο των Βαλκανίων. Και αυτό το λένε διπλωματικοί κύκλοι και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες και στην Κομισιόν, παντού. Άρα πάμε και στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε, σημαίνει λοιπόν... γεωπολιτικά πια, στη σκακέρα τη μεγάλη. Λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με όλους τους διπλωμάτες που εγώ τουλάχιστον έχω μιλήσει και είναι αρκετοί, εδραιώνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, είναι ένας παράγοντας ο οποίος προωθεί την συνεργασία μεταξύ των χωρών και είναι και ένα πρότυπο επίλυσης σε διαφορές οι οποίες χρονίζουν, λιμνάζουν και τελικά καταλήγουν να γίνονται αποστήματα γεμάτα πίον, ταλανίζουν για αιώνες την περιοχή μας. Μου έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ότι είναι από τις σπάνιες φορές που τα Βαλκάνια βγάζουν καλές ειδήσεις. Και είναι αλήθεια, αν το σκεφτούμε έτσι, στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που η Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο έχει συγκεντρώσει την προσοχή όλου του κόσμου, αλλά όπως είπα νωρίτερα, θεωρείται και ορόσημο και μάλιστα καταλήγουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την γεωπολιτική, γεωστρατηγική σημασία, αλλά και την ουσία της διπλωματίας που είναι να λύνει, να επιλύει διαφορές προς το, με αμοιβαία επωφελή τρόπο και με συμβιβασμούς, έτσι για να τα λέμε όλα. Όλοι χαιρετίζουν λοιπόν το πολιτικό θάρρος και την διορατικότητα των Τσίπρα και Ζάεφ. Όλοι αναφέρουν την τεράστια δουλειά και μαϊστρία που έβαλε τους προηγούμενους μήνες ο Νίκος Κοντζιάς σε όλο αυτό και την προσπάθεια που έκανε. Και να πούμε, βέβαια. Συμφωνίας. Λοιπόν, ωστόσο έχει μια σημασία για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος θα το δει στον κυριακάτικο τύπο με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει, πέρα από την επίλυση, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην συνεργασία στο μέλλον ανάμεσα στις δύο χώρες. Να θυμίσω ότι ο Ζόραν Ζάεφ έχει ήδη πει ότι το εμπόριο ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια έχει αυξηθεί από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι και σήμερα κατά 20%. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι διανοίγονται πολύ δυναμικές προοπτικές για τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέω σε όλα τα επίπεδα, επειδή κανείς μπορεί να θυμάται αυτές τα ταξίδια διαφόρων Ελλήνων που τότε δεν ήταν προδότες Σκοπιανοί, ούτε μας έκλεβαν την ιστορία μας όταν πηγαίνανε στα καζίνο της Γευγελής. Αλλά δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το εμπόριο, για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, για τις μεταφορές, για την ενέργεια και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε έναν κόμβο για όλη την περιοχή, σε ένα νέο κέντρο. Μάλιστα. Αναστασία Γιάμαλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τις απόψινές πολιτικές μας συζητήσεις με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως είστε αμιγός πολιτική εκπομπή, επομένως είναι φάσεις της πολιτικής αφήγησης. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές. Έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά. Ούτως ή άλλως το καλό είναι ότι αυτές τις μέρες ειδικά όλα είναι πολιτική, έτσι. Και αντιπολιτική. Η συζήτηση στη Βουλή πάνω στην ψήφο εμπιστοσύνης, κατά την προσωπική μου γνώμη, τουλάχιστον από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ήταν απολύτικη. Ήτανε προσωπικές μειώσεις, προσβολές, πορτρέτα, μειωτικά πορτρέτα των βουλευτών. Δεν μου άρεσε. Δεν είχε το επιχείρημα μέσα. Και μάλιστα πορτρέτα σε μια συγκυρία που βλέπουμε και κυριολεκτικά πορτρέτα. Μιλάω για αφίσες με πρόσωπα συναδέλφων σας, βουλευτών της Βορείου Ελλάδας. Λες και είμαστε στο Far West και μιλάμε για επικηρυγμένους. Έχει αλλάξει λίγο η τεχνική από το να κάνεις με τοπική αντιπολίτευση προς μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα συμπαγές σώμα. Εντοπίζεις, είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα σε ορισμένα πρόσωπα των ΑΝΕΛ, τώρα επεκτείνεται, εξατομικεύεται. Αυτό θα το βρει μπροστά του το πολιτικό σύστημα, εάν προσχωρήσεις σε αυτό. Γιατί οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Ναι. Δεν είναι η μείωση της ταυτότητας αυτό που συντελείται, είναι η απονομοποίηση της πολιτικής χειραφέτησης και της πολιτικής απόφασης. Η πολιτική με ευθύνη, και θα σας πω για το ζήτημα αυτού που κατά τη γνώμη μου αποτελεί εκτροπή. Το ότι υπάρχει απόφαση, ή τουλάχιστον έτσι υπενήχθηκαν, στις επιτροπές να μην ψηφίζεται κανένα νομοσχέδιο. Να κατεβαίνει στην Ολομέλεια και να ζητείται ψήφος, ονομαστική ψηφοφορία. Που αυτό είναι μια διαδικαστική, γυμναστική, εξαντλητική, παραλυτική
Και επίσης, πώς εσύ προαποφασίζεις ότι δεν θα ψηφίσεις τίποτα, ακόμα και αν δεν ξέρεις αυτό που θα έρθει. Δηλαδή, το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί. Πώς το αποφασίζεις, με φετφά? Αυτά νομίζω αποτελούν αποδυναμώσεις του κοινοβουλευτικού λόγου. Οι βουλευτές είναι πλήρη έλογα πολιτικά όντα, mm-hmm. έχουν ευθύνη. Πρέπει να παίρνουν ευθύνη απέναντι στο συγκεκριμένο, στη διάταξη, στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου, και μπορεί να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν. Άστο στη διαδικασία. Μην το προλέγεις. Πάντως, εκτός από την διάταξη και την φιλοσοφία του κάθε νομοσχεδίου, κάθε φορά που ένας βουλευτής καλείται να πει ένα ναι ή ένα όχι, δεν υπάρχει και ένα συμβολικό. Υποθέτω δηλαδή Προφανώς. ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που κατηγορήσετε ως ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είχατε ψηφίσει ούτε ένα θετικό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αν κοιτούσατε την ουσία μόνο, το αν είναι καλό ή κακό, κάτι θα βρίσκατε να ψηφίσετε. Είναι σωστό αυτό και είναι σωστή κριτική αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτεύτηκε mm-hmm. όταν αναπτύχθηκε από το 4% στο μεγάλο, με αστάθεια και όχι συμπαγή γλωσσικά και λογικά εργαλεία. Είναι σωστό αυτό. Και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να την κάνει την αυτοκριτική του. Ότι υπήρχαν απλουστεύσεις αντιπολιτευτικές. Εν τούτης, ήρθε σε ρήξη με αυτή την ευκολία το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2015. Ήρθε σε ρήξη, γιατί αυτό που λένε πολλοί, και θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, είναι δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει από την αντιπολίτευση σοβαρότητα, αντιπολίτευση με επιχειρήματα και όχι δομική αντιπολίτευση, όταν ο ίδιος έκανε αντιπολίτευση του όχι σε όλα? Είναι ερώτημα πολύ σοβαρό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του όχι σε όλα, αυτός, ο ίδιος? Είναι mm-hmm. η ίδια η πολιτική φυσιογνωμία και το οικόπεδο το πολιτικό το οποίο καλύπτει, το ιδεολογικό το οποίο καλύπτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Έχει μετατοπιστεί, έχει εκλογικεύσει πράγματα, έχει μάθει, δεν το ήξερε. Όταν ήρθε στην εξουσία δεν ήξερε τίποτα. Πώς μια θεωρητική απόφαση μεταφράζεται σε πράξη, αυτό δεν το ήξερε. Το έμαθε. Νομίζω ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριμάσει και παρόλες τις ανακολουθίες, τις παλινοδίες, τα λάθη που κάνει, είναι σε μια κατεύθυνση όπου παράγει και πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα βελτίωσης της θέσης της χώρας με πολυμερείς σχέσεις, Δεν είναι μόνο διάστατα προσανατολισμένοι. Αυτό το θεωρώ επίτευγμα στις συνθήκες που ζούμε και κυρίως όταν έρχεται από μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομικό έλλειμμα, σε ελλειματική ως προς την ισχύ της στα οικονομικά. Σας ρώτησα γι' αυτό αν δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου και ερχόμαστε εκεί τώρα, είναι στο κατά πόσον αυτό το σκεπτικό που λένε πολλοί, που επικαλούνται τον τρόπο με τον οποίο άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, έχει οδηγήσει στο να γίνεται άξονας διαχωριστικός το περίφημο ΣΥΡΙΖΑ αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί και μέσα στην κεντροαριστερά, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στην ουσία της συμφωνίας των Περισπών και λένε αφού τη φέρνει ο Τσίπρας, όχι. Όχι, ναι, υπάρχει αυτό. Αυτό το οποίο αυτή η μεταφυσική, δηλαδή. Δεν βλέπω τον άλλον να τον κατασκευάζω, τον προκατασκευάζω, τον προτοποθετώ. Mm-hmm. Τον προτοποθετώ στο ρόλο του κακού και απέναντί του και βρίσκομαι συνεχώς απέναντί του. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αμυντική, παιδαριώδης και αδύναμη στάση που πρέπει να ξεπεραστεί, πρέπει να βρεθεί ο χρόνος ορίμανσης και του διαλόγου. Η κεντροαριστερά είναι ένα στίχημα ευρύτερο και υπέρτερο των πολιτικών δυνάμεων που στοιχίζονται και αυτοεννοούνται ως κεντροαριστερά. Υπάρχει η έννοια του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοια, που είναι ένα μεγάλο ιδεολογικό στοίχημα μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτό καταραίει, υπονομεύεται, αποδυναμώνεται, περιθωριοποιείται και απέναντι σε αυτό πρέπει να έχουμε ευθύνη. Λέμε ναι σε αυτό, συνδεόμαστε με βάση αυτό το ζητούμενο ή συνδεόμαστε με βάση ότι δεν μ' αρέσει ο άλλος ή ότι με απονομοποιούσε όταν εγώ ήμουν στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο δεν βγάζει πουθενά και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει βήματα μιας βίας προς τη φυσιογνωμία του. Μιας αυτοβίας δηλαδή. Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να είναι ένας καταλύτης για να ξεπεραστεί ή για να δημιουργηθούν τέλος πάντων ρήγματα σε αυτό το περίφημο, σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, την αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε, ας πούμε, στελέχη της κεντροαριστεράς να μην αντέχουν. Ας πούμε, Σημητικοί δεν αντέχουν τη σιωπή του κυρίου Σημίτη. Πολλοί ήταν προχθές στο Μέγαρο Μουσικής. Βλέπουμε τέτοιου τύπου κινήσεις. Και επίσης πρέπει να δούμε ότι η πλευρά αυτού που λέγαμε εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ ναι. είναι πολύπλευρη, είναι η πιο λόγια πλευρά του πολιτικού συστήματος
αν κάνουμε μια αναδρομή στα χρόνια της μεταδικτατορίας, αυτή η πλευρά δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστεί, και ο τρόπος με τον οποίο θα εκφραστεί θα είναι στο νέο πολιτικό τοπίο. Όχι στο τότε πολιτικό τοπίο, στο νέο. Σε αυτό πρέπει να βρει το βηματισμό και να ενσωματώσει τις πολιτικές, τις επιλογές και τον πολιτισμό της, αυτή η πλευρά, να τον ενσωματώσει στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή το κεντρικό, η κεντρική παράταξη, μέσα στην οποία θα συνοθούνται οι διαφορετικές γλώσσες, αλλά η κεντρική ηγεμονική παράταξη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παγιώσει αυτή την θέση. Δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος ή δεν σημαίνει ότι μια πλευρά έχει όλο το δίκιο με το μέρος της. Αλλά αν κάθεσαι απλώς στη γωνία, δεν επηρεάζει την πραγματικότητα. Στο κάτω-κάτω θα τα καταντήσει σαν τον ηλικιωμένο που λέει εμείς κείνα τα χρόνια. Τότε που ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πώς αξιολογείτε την αυριανή, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει γνωστή από σήμερα, παρέμβαση του κυρίου Παπανδρέου υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών? Τολμηρή. Και θα πω τολμηρή γιατί. Ο Παπανδρέου ήταν γνωστό ότι είχε μια προσέγγιση, άνοιξε το ζήτημα, έκανε τολμηρές κινήσεις. Ακόμα και αν δεν του βγαίναν, δεν τις προετοίμαζαν, ή αν δεν είχε ένα συμπαγές κόμμα που να το στηρίζει. Είναι τολμηρή και για έναν λόγο. Όλοι μας βρήκαμε στο πρόσωπο του Παπανδρέου τον πρώτο ένοχο για το μνημόνιο. Και όλοι μας... Δαιμονοποιήθηκε ο Παπανδρέου και από την παράταξή του. Και ταυτοχρόνως ξεχάστηκαν οι ευθύνες του προκατόχου. Βέβαια, έτσι. Και κανιβαλίστηκε. Και πρέπει να έχουμε την τόλμη, αν είμαστε τίμοι, να τα ομολογήσουμε αυτά. Δεν έκανε λάθη, τεράστια λάθη ο Παπανδρέου, χωρίς να ξέρει που πατάει. Εν τούτοις πρέπει να έχουμε την τόλμη σαν πολιτικό σύστημα να λέμε την αλήθεια. Ο Παπανδρέου κανιβαλίστηκε και όλοι μας βρήκαμε μία θέση στον πολιτικό ήλιο, χρησιμοποιώντας ως σημείο του Παπανδρέου το πρώτο τουλάχιστον διάστημα. Μετά βέβαια άλλαξαν τα πράγματα και μας ανέτειλε ένας άλλος ήλιος, μιας ακροδεξιάς, που δυστυχώς επεκτείνεται και επινοθεύει την πολιτική γλώσσα. Είναι λοιπόν μια διαχωριστική γραμμή συμφωνία των Πρεσπών και στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς. Βλέπουμε ότι μέχρι πριν τρεις μέρες η μόνη, ας πούμε, που φαινόταν ως παραφωνία στο κίνημα αλλαγής, θετική παραφωνία ως προς τη συμφωνία των Πρεσπών, παραφωνία ως προς τη γραμμή του κόμματος εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ, ήταν ο κύριος Στεοχαρόπουλος. Ξαφνικά είχαμε χτες προχθές τον κύριο Κρεμαστινό να λέει να το δούμε, να το διαβάσουμε. Ο κύριος Κρεμαστινός είναι μια προσωπικότητα που δεν μπορείς να τη βάλεις με τους όρους της τρέχουσας πολιτικής αργό, είναι μια εμβληματική προσωπικότητα ο καθηγητής. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο η συμφωνία των Πρεσπών και δεν θα παιχτεί μόνο εδώ. Μην το μεγενθύνουμε, θα γίνει η πολιτική σύγκρουση, θα εξελιχθεί, θα εκτυλιχθεί, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό, παρόλο που είναι σοβαρό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα νομοθετικής παραγωγής που θα δείξουν, θα αποκαλύψουν τις διαφορετικές γραμμές που συγκρούονται και στο εργασιακό τοπίο και στο τοπίο της διοίκησης και στο τοπίο της μεταρρύθμισης, της συνταγματικής, ας πούμε, αναθεώρησης. Θα φανούν. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά φτιάχνουμε έναν ιστό, ο οποίος δηλώνει τις δύο γλώσσες και τις δύο θεάσεις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβηθούμε να υπηρετήσουμε αυτό που πάντα η αριστερά υπηρετούσε, η κέντρο αριστερά υπηρετούσε, τον ανθρωπισμό και το κοινωνικό κράτος. Είπατε πριν ότι η κεντροαριστερά είναι ένα στοίχημα του μέλλοντος και επειδή είδαμε να γίνεται ένα σοβαρό βήμα την περασμένη Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής, ξεκίνησε για τις πρέσπες, αλλά είχαμε ένα προσκλητήριο από τον Πρωθυπουργό για την συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης χωρίς ηγεμονισμούς, όπως είπε. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, στον συμπυκνωμένο πολιτικό χρόνο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα λήξει με τις εκλογές και δεν θα έχει σαν κέντρο του τις εκλογές. Εκεί ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση καταρχάς να δούμε σε αυτό το διπολικό περιβάλλον το ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει ως σπονδυλική στήλη μιας ευρύτερης παράταξης στις εκλογές? Αυτό ή τώρα μιλάμε για μετεκλογικά? Εγώ σας λέω, αν κάναμε μυστική ψηφοφορία για την συμφωνία, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Θα ήταν πολύ πιο ευρύχωρο το αποτέλεσμα από αυτό που θα είναι. Νομίζω ότι το στοίχημα πρέπει να το αποδεσμεύσουμε από την εκλογική, από το εκλογικό ορόσημο, το χρονικό ορόσημο. Το κέντρο, έχω αρθρογραφήσει εκτενώς γι' αυτό, το ιδεολογικό κέντρο της κεντροαριστεράς ξεκινάει πολύ νωρίτερα από τις εκλογές και θα πάει και μετά τις εκλογές.
Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ανοιχτές γλώσσες, υπάρχουν βέβαια και στριδιάσματα, γατζοχυρισμοί που τους έλεγε παλιά ο Κουβέλης, η τεχνική του γατζόχυρου. Υπάρχουν τέτοιοι, γιατί υπάρχουν πολλές ματαιώσεις και έχουν υπάρξει κλειδονισμοί συναισθηματικοί. Αυτή την πίκρα του άλλου δεν την ξεκολλάς εύκολα. Αν φύγεις όμως και δεις το πολιτικό, σιγά σιγά θα κερδίσεις και το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο βλέμμα με το οποίο μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλον. Αλήθεια, έχουμε μάθει ότι την Κυριακή σε όλα τα κυριακάτικα φύλλα θα υπάρχει αναλυτικά η συμφωνία ως ξένη δημοσίευση που λέμε εμείς στον τύπο, ως διαφήμιση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το κείμενο όλο. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε ένα debate για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης δεν το δέχτηκαν και κρίνονται γι' αυτό. Μήπως όμως εδώ συζητάμε 6-7 μήνες για τη συμφωνία των Πρεσπών, μήπως αυτή η εκστρατεία ενημέρωσης άργησε λίγο, τώρα μερικές μέρες πριν την ψηφοφορία. Αυτό είναι ακριβές. Άργησε, βεβαίως έπρεπε να υπογραφεί, να σχηματιστεί εν πάση περιπτώσει το πλαίσιο του συμφωνητικού για να μπορέσει να το βγάλει. Θέλει το χρόνο του να οριμάσει για να μπορέσει επιτέλους η συζήτηση και η σύγκρουση και οι διαφωνίες να γίνουν επί του πραγματικού και όχι επί του εικαζόμενου. Να σας πω κάτι. Δεν συγκρούεσαι με αυτό που έπρεπε να είναι εδώ και 70 χρόνια. Συγκρούεσαι με αυτό που είχε διαμορφωθεί. Συγκρούεσαι με τα τετελεσμένα. Τα τετελεσμένα, και αν τα αφήσεις τα τελεσμένα, γίνονται όλο και πιο σκοτεινά και πιο εχθρικά σε σένα. Είναι ό,τι ήθελαν οι αντίπαλοι μας, οι εθνικοί μας αντίπαλοι. Όνομα, διεκδίκηση, τερατοδίες μέσα στα αναγνωστικά τους και ένας αλυτρωτισμός εξαιρετικά επιθετικός, ο οποίος στα χέρια μιας μεγάλης δύναμης της περιοχής θα μπορούσε να γίνει εργαλείο. Σήμερα με αυτό συγκρούεσαι. Αυτή την απάντηση δίνεις. Να, και εκεί πρέπει να σταθείς. Και κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να ρωτήσω έναν εκλεγόμενο στη ΣΑΜΟ βουλευτή πώς είναι η κατάσταση ρεπορταζιακά, δηλαδή τώρα με το προσφυγικό. Είναι το κεντρικό πρόβλημα της ΣΑΜΟ. Η ΣΑΜΟ έχει πληγεί πολύ περισσότερο από τα άλλα νησιά το τελευταίο χρόνο. Είναι αργόστροφες οι διαδικασίες. Υπάρχει μια τρομερή διοικητική νοθρότητα, θα έλεγα, που αγγίζει και υπηρεσίες του Υπουργείου. Διαχωρίζω τον Υπουργό, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια τεράστια ανασύνταξη αυτού του χώρου. Από κάτω όμως υπάρχει μια νοθρότητα. Η ΣΑΜΟΣ πιέζεται απίστευτα από την παραβίαση της συμφωνίας. Και αυτή η συμφωνία δεν τηρείται. Στη ΣΑΜΟ παραβιάζεται. Κάθε μέρα έρχονται. Και αυτό δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Και να σας πω κάτι. Σε χώρους. Από την Τουρκία εννοείται από Τουρκία. Από την Τουρκία, από τους δουλέμπορους, από τους. Πώς το λένε, τους διακινητές. Κανονικά παραβιάζεται. Άρα δεν έχω μια συμφωνία που τηρείται, έχω μια συμφωνία η οποία παραβιάζεται. Και σε έναν μικρό τόπο, όταν συνοθούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και μόνο για λόγους λειτουργικότητας και κατάρρευσης των υποδομών, νοσοκομιακών, των ATMs, δεν λειτουργεί η πόλη, και μόνο για αυτό το λόγο υπάρχει τρομερή έκκληση κοινωνικής απογοήτευσης, δυσφορίας και αργότερα φοβάμαι βίας. Αυτό δεν το βλέπουν, δεν το ιεραρχούν. Και έχω ένα παράπονο, αν θέλετε. Έχω ένα μεγάλο παράπονο σε αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει κατανοήσει ούτε οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες την ένταση του φαινομένου και κυρίως την πολιτιστική του μετάφραση. Είναι σοβαρό το καμπανάκι που χτυπάτε. Ελπίζω να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στο θέμα. Μαζί μας ο συνάδελφος Φίβος Κλαβιανός. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά τα λέμε για τις πρέσπες, για το μακεδονικό, για όλα. Όμως την άλλη εβδομάδα, τέτοια ώρα, θα έχει τελειώσει το θέμα. Θα έχει λυθεί το μακεδονικό, θα τα αφήσουμε πίσω μας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε γιατί ακριβώς ήθελε αυτούς τους 5, 7, 8, θα δείξει παραπάνω μήνες η κυβέρνηση. Τι έχει στα σκαριά. Και εκεί θα αρχίσουν να τίθενται και κάποια σκληρά διλήμματα. Υποθέτω ότι το βίντεο για τα εργασιακά που έχει ένα πολιτικό χρώμα είναι μια αρχή, έτσι. Να τα βάλουμε όλα μπροστά το τι έρχεται. Καταρχήν, βέβαια, θα πρέπει να περάσουν οι πρέσπες. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Πρώτος άξονας πολιτικής της κυβέρνησης. Θα βάλω από το λιγότερο σημαντικό, μάλλον στο περισσότερο σημαντικό. Με μια σχετική, βέβαια, κατάταξη. Βλέπουμε να σμπαραλιάζεται ο μεσαίος χώρος. Η συνέντευξη αύριο του κυρίου Παπανδρέου είναι χαρακτηριστική. Το τι σημαίνει στο ποτάμι επίσης, η αποχωρήση από το κοινάλ τελευταίο διάστημα, βέβαια, ακόμα περισσότερο. Θα το συνεχίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα συνεχίσει με την αλλαγή του συντάγματος,
και με τον αναπροσδιορισμό σχέσεων Εκκλησίας-κράτους. Αυτό είναι το ιδεολογικό σκέλος. Θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει το άνοιγμα που έχει κάνει στο μεσαίο χώρο και τον οποίο έχει αφήσει ακάλυπτο ο κύριος Μητσοτάκης. Εξάλλου, πολλά από αυτά είναι και ορθολογικά θέματα εξυγχρονισμού. Επίσης, είναι και θέματα για να ξανακερδιθεί η χαμένη τιμή της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όπως με την αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Ναι. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό, το οποίο είναι να εξακολουθεί να πείθει αυτό που φαίνεται να έχει πείσει ήδη, ότι η χώρα έχει σταθεί στα πόδια της, με πάρα πολλές πληγές όπως έχουμε πει, και έχει μια προοπτική. Πριν από λίγο το Reuters είχε ένα ρεπορτάζ που φαίνεται να είναι διασταυρωμένο από δύο πηγές, ότι η χώρα ετοιμάζεται για μια έξοδο στις αγορές πενταετούς διάρκειας, μικρότερη από αυτή που υπολόγιζε το φθινόπωρο. Υπάρχει μια σχετική διαρροή από στέλεχος του ΟΔΙΧ, έτσι, ακριβώς. Και υπάρχουν και φήμες ότι απόψε θα αναβαθμίσει την Ελλάδα η Standard & Poor's, νομίζω. Και έχει μειωθεί και το επιτόκιο στο κάτω από 4,2% του δεκαετούς ομολόγου. Όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε για μια έξοδο στις αγορές και αν μπορέσει η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε ένα δεκαετές ομολόγο που είναι το πιο χαρακτηριστικό, η κορονίδα των ομολόγων, πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι το δεύτερο, ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα, το να επιβεβαιώνεται ότι η χώρα πράγματι έχει τελειώσει με τα μνημόνια και ότι έχει μια προοπτική, αλλά λίγο πολύ έχει πιστεί ο κόσμος ότι δεν θα ξαναρθούν εδώ οι καουμπόιδες να μας πείσουν ότι πρέπει να κάνουμε παράλογα πράγματα, δηλαδή η Τρόικα. Πάμε τώρα στο τρίτο που μοιάζει το σημαντικότερο. Να πείσει η κυβέρνηση ότι όλα αυτά δεν είναι αφηρημένα και γενικά, αλλά ότι έχουν να κάνουν με το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας, με τις λαϊκές τάξεις και τις μεσαίες τάξεις. Και εδώ πέρα υπάρχουν 4-5 πράγματα που ο Πρωθυπουργός οπωσδήποτε θέλει να τα κάνει, ό,τι και να συμβεί, απέφχεται ένα τύχημα και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνουν εκλογές πριν τον Μάιο, αν και βλέπω να πηγαίνουμε για τον Οκτώβριο, τώρα που μοιάζει ότι το τελευταίο ποντάσμα του κ. Μητσοτάκη θα είναι εκλογές το Μάιο. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην του κάνει ούτε αυτό το χατήρι. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα 5 πράγματα. Το πρώτο είναι ο κατώτατος μισθός, η αύξησή του και η κατάργηση του υποκατώτατου. Το δεύτερο είναι τα εργασιακά, που ξέρουμε πόσο πολύ έχουν πληγεί οι εργαζόμενοι. Τα είδαμε και στο βίντεο. Το θέμα είναι τα βίντεο έχουν μια επικοινωνιακή προπαγάνδα σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, στις εργασιακές του σχέσεις με τον εργοδότη, όχι θεωρητικά. Το τρίτο είναι τα κόκκινα δάνεια, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το τέταρτο είναι οι δόσεις προς εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά η επιδότηση ενοικίου. Αυτή είναι μια βεντάλια μέτρων, είναι το μίνιμουμ. Θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Αυτά όμως είναι τα μίνιμουμ, τα οποία θα δείξουν μαζί με τα μέτρα που είδαμε στη ΔΕΘ και τα οποία τώρα θα φανούν στις τσέπες των ανθρώπων. Ακόμα δεν τα καταλάβει ο κόσμος. Τα έχει πιστέψει μεν, αλλά είναι άλλο πράγμα να δεις το σημείωμα του έμφυα κατά τη μικρότερο από πέρσι. Άλλο πράγμα να στο έχουν πει απλά. Λοιπόν, άρα έχουμε τρεις άξονες. Η ιδεολογική αντιπαράθεση με τη δεξιά για το χώρο του κέντρου. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί έξοδος από τα μνημόνια με έξοδο στις αγορές. Και τρίτον, να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όλα αυτά είναι το προστάσιο για την επόμενη μέρα, ορίζοντας μάλλον κερδίζει ο Οκτώβριος σε σχέση με τον Μάιο. Φίβο Κλαβιανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις με τον επόμενο καλεσμένο μας εδώ στο Κόντρα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Όπως πάντα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, έχει εγερθεί εδώ και λίγη ώρα ένα θέμα με αφορμή τη δηλώση του κυρίου Μαυραγάνη σχετικά με τις επιτροπές στη Βουλή. Έχω παρακολουθήσει ότι το κόμμα σας, ειδικά για την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, από την οποία και πρέπει να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, έχει πει ότι δεν θα ανοιχτεί αλλαγές στη σύνθεση κτλ. Αλλά από τη στιγμή που μόλις προχτές πήρε η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης, έχει λογική να μπλοκάρετε κάτι στην Επιτροπή, αν υποθέσουμε ότι θα μπλοκαριστεί, και να μην μπορεί να το νομοθετήσει στην Ολομέλεια? Τι κυβέρνηση με ψήφο εμπιστοσύνης είναι αυτή τότε? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Είναι πλέον μονοκομματική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει προγραμματική συμφωνία δύο κομμάτων όπως υπήρχε από τον Ιανουάριο του 2015 με τους ΑΝΕΛ, ό,τι ποιότητα και αν είχε αυτή η προγραμματική συμφωνία. Και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει 145 βουλευτές. Πάντως στη Βουλή έχει 151 ψήφους. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145. Σύμφωνοι. Γενικά η εμπιστοσύνη. Έχουν κάθε δικαίωμα αυτοί οι 6 βουλευτές να προσχωρήσουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 151 επισήμους και πλέον βάσει του συντάγματος να έχει την πλειοψηφία των επιτροπών. Τώρα, όπως είναι ο κανονισμός Βουλής, στα νομοσχέδια, αν δεν γίνει ονομαστική ψηφοφορία και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει ένα νομοσχέδιο, δεν περνάει.
γιατί είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά ξέρετε τι καταδεικνύει η ερώτησή σας. Αυτό το στήσιμο που έγινε μεταξύ Τσίπρα και Καμένου, ώστε αφενός να δανειστούν οι βουλευτές να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να μην χάσει και ο κύριος Καμένος την κοινοβουλευτική του ομάδα, έχει και παρενέργειες. Το πιο καθαρό θα ήταν, αν πράγματι αυτοί οι βουλευτές πιστεύουν στον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό της χώρας, ας πάνε να γραφτούν στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Αλλά μην προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Το Σύνταγμα λέει ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι κατά αναλογία των κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ 145 στους 300 ή τη μειοψηφίες επιτροπές. Κύριε Μηταράκη, ο Μαυραγάνη που αναφέρεται δεν την ξέρω. Αυτά που λέτε όμως περιστημένου κτλ. Βλέπουμε αυτές τις μέρες τι λέει ο κύριος Καμένος. Ακόμη και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το πράτο του κυρίου Κοντζιά το είπε εισπράτο. Έχει αρχίσει ακόμη και πράγματα και, κοιτάξτε, που εμπίπτουν τέλος πάντων σε, όχι στην πολιτική αντιπαράθεση, στην δικαιοσύνη. Έχω μια έντονη απορία. Σήμερα ο κύριος Μαυραγάνης, εκπροσωπώντας τον κύριο Καμένο, προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην κάνει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Όλα αυτά δείχνουν στημένο διαζυγείο. Εγώ καταρχήν μου έχει κάνει εντύπωση που από το πρωί δεν έχει κληθεί από τον εισαγγελέα διαφθοράς ο κύριος Καμένος να εξηγήσει το Twitter του. Προς Θεού δεν υιοθετώ το tweet του κυρίου Καμένου. Κατά καιρός μας έχει συνηθίσει με πολύ αλόκοτες δηλώσεις. Αλλά απ' την άλλη πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας πει. Ο κύριος Καμένος αποτελεί έναν σοβαρό πολιτικό και άξιο συγκυβερνήτη του 3 χρόνια που του εμπιστεύθηκε την άμυνα της χώρας ή στέλνει μηνύματα κατά τη διάσταση της ημέρας, οπότε ήταν λάθος η επιλογή του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Εδώ πέρα είναι πολύ σκληρό αυτό που είπε ο κ. Καμένος. Φαντάζομαι πρέπει να κληθεί να καταθέσει. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την συμφωνία των Πρεσπών. Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση όσο περισσότερη και όσο βαθύτερη γίνεται. Ως εκ τούτου, εντάξει, η διαδικασία στη Βουλή θα γίνει, η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχει άνεση χρόνου, μακάρι να είναι έτσι, εδώ θα είμαστε να τα δούμε και να τα κρίνουμε όλα. Το debate, γιατί όχι? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το debate. Πρέπει να γίνει debate μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Στον πρόεδρό σας πείτε. Βεβαίως πιστεύω. Αλλά προσέξτε, μετά το debate πρέπει να κληθεί ο ελληνικός λαός που θα τα ακούσει με την ψήφο του να αποφασίσει αν θέλει τη συμφωνία. Το νόημα του debate είναι όταν γίνουν εκλογές και εμείς καλούμε να γίνουν εκλογές τώρα, πριν κυρωθεί η συμφωνία. Να γίνει το debate, να ακούσει ο ελληνικός λαός τα συν και τα πλην. Και από εκεί και πέρα με την ψήφο του, σε 20-25 μέρες, πόσες λέει το Σύνταγμα, να εκλεγεί μια νέα Βουλή. Η νέα Βουλή, αν έχει πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θα πει ότι αν εκλεγεί και πάλι αυτός θα υπερψηφίσει τη συμφωνία, ας διαλέξει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Αυτό είναι το νόημα του debate. Το debate δεν γίνεται μόνο για τηλεοπτικούς λόγους και για ακροαματικότητα. Και βέβαια θεσμικά θα γίνει debate. Θα γίνει debate στη Βουλή. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στο debate, ναι στις εκλογές. Είναι συνδεδεμένα. Γίνεται όμως με δημοψηφίσματα και με εκλογές η εξωτερική πολιτική. Φαντάζεστε, ας πούμε, όταν σύσσωμη αντιπολίτευση εκτός από το κουκού εσωτερικού έλεγε ο Κενάτο το ίδιο συνδικάτο να έκανε δημοψήφισμα ο Καραμαλές, που θα ήμασταν τώρα? Η Μεγάλη Βρετανία έκανε δημοψήφισμα για ένα αντίστοιχα πολύ μεγάλο δίλημα. Και προσπαθεί να βρει πώς θα το πάρει πίσω όμως. Ναι, γιατί και εκεί δυστυχώς είχαμε μια έκρηξη λαϊκισμού. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή είμαστε λίγο νεότεροι εμείς. Σας θυμίζω ότι στο Σύνταγμα του 1975 υπήρχε η έννοια της δυσαρμονίας μεταξύ λαϊκής βούλησης και κοινοβουλίου. Ανίσχυε το Σύνταγμα του 1975, φαντάζομαι σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα είχε διαλύσει τη Βουλή. Διότι αυτή η Βουλή είναι σε δυσαρμονία. Απαλήφθηκε όμως, διότι ήταν ένα κατάλοιπο που είχε μείνει από την εποχή του Βασιλιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί όποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας ή όποιος ανώτατος άρχον να διαπιστώνει από μόνος του μια μέρα που θα ξυπνήσει αν υπάρχει δυσαρμονία κυβέρνησης Βουλής κοινωνίας. Δεν προτείνω να επαναφέρουμε αυτή τη διάταξη και δεν είναι και συνταγματικές προτάσεις. Όμως λέω ότι στη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία, στην δημοκρατία της μεταπολίτευσης, υφίσταται η έννοια της δυσαρμονίας. Και αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε τους Έλληνες πολίτες, και οι δημοσκοπήσεις κακά τα ψέματα έχουν κάποιο σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού ναού γνωρίζει τη συμφωνία και διαφωνεί μαζί της. Η οποία είναι μια συμφωνία η οποία είναι εκτός της εθνικής γραμμής. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να πει στον ελληνικό. Είναι εκτός της εθνικής γραμμής. Πολύ ωραία η ερώτηση. Εθνική γραμμή δεν ήταν αυτό στο Βουκουρέστι? Σύνθετη ονομασία έργα όμνες με γεωγραφικό προσδιορισμό. Θαυμάσια. Αυτή η συμφωνία δεν είναι έργα όμνες. Γιατί δεν είναι έργα όμνες? Γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούν ένα επίσημο όνομα κράτους. Και η Ελλάδα, σας θυμίζω, το επίσημο όνομά μας είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Το οποίο είναι ένα όνομα το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συζητήσεις. Δεν λέμε σε ένα φίλο μας, αν θα έρθει το καλοκαίρι για διακοπές στην Ελληνική Δημοκρατία, λέμε στην Ελλάδα. Αλλά
η καθημερινή χρήση του όρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα που παραμένει σε σχετικό άρθρο, αλλά και σε αυτά προβλέπει η συμφωνία, είναι η ταυτότητα του μακεδονικού λαού, όπως λέει η κηρυγματική διακοίνωση και επαναλαμβάνει, της μακεδονικής ταυτότητας, της μακεδονικής γλώσσας. Αυτό δεν είναι εργόμνες, δεν είναι βόρειο-μακεδονικός λαός, βόρειο-μακεδονική γλώσσα, βόρειο-μακεδονική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει εργόμνες. Ένα όνομα για όλες χρήσεις. Η γραμμή του 2008 ήταν εργόμνες για το όνομα. Δεν είχε καν μπει το θέμα της ηθαγένειας μέσα. Δεν είχε καν μπει θέμα συνταγματικής αναθεώρησης. Τους βάλαμε να αλλάξουν το σύνταγμά τους ως χώρα. Δεν σας αρκεί αυτό? Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό και θα το κρατήσω. Ότι δεν υπήρχε. Είχε τεθεί θέμα ηθαγένειας. Ήταν δεδομένο ότι το όνομα του κράτους θα συμπαρασύρει και τα ονόματα της ταυτότητας και της γλώσσας και του λαού. Ήταν δεδομένο στην εθνική γραμμή. Και ο Τσίπρας είναι πολύ εκτός εθνικής γραμμής. Υπήρχε τότε στις δύσκολες στιγμές ένας Κώστας Καραμαλής που είπε όχι. Σε θέματα οικονομίας, υπερταμείων, δέσμευση δημόσιας περιουσίας, την Ακρόπολη βλέπω από πίσω σας να πάει στο υπερταμείο. Υπήρχε ένας Αντώνης Σαμαράς που είπε όχι. Και ήρθε ένας Αλέξης Τσίπρας και είπε ναι σε όλα. Τώρα για το υπερταμείο και τα λοιπά, ξέρω ότι θέλετε να πάμε στην οικονομία, αλλά να μείνουμε λίγο. Επειδή είδα την Ακρόπολη από πίσω σας και είδα σήμερα ότι έχει γίνει ένα εξώδικο στην Υπουργό Πολιτισμού που αρνείται ακόμα να διευκρινίσει ποια μνημεία έχουν πάει στο υπερταμείο. Και τέθηκε αυτό το θέμα συζήτηση στη Βουλή. Φώναζε ο κύριος Τσακαλώτος, καλό θα ήταν η κυβέρνηση να το διευκρινίσει. Το λέω γιατί αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι θέμα οικονομίας προς Θεού ο πολιτισμός μας. Πάντως, ξέρετε, επειδή πολλά ακούμε για αυτό το υπερταμείο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πραγματικά πιστεύετε, τόσα χρόνια έχετε δει να φεύγει κάτι από τα χέρια της κυβέρνησης, επειδή υπάρχει το υπερταμείο, χωρίς η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, να έχει τον έλεγχο, να πάρει την πολιτική απόφαση γι' αυτό? Δηλαδή, πρακτικά, τι σημαίνει το υπερταμείο? Τι σημαίνει? Θεσμικά σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου που έχουν παραχωρηθεί στο υπερταμείο πλέον διοικούνται από το υπερταμείο με την άμεση εποπτεία των δανειστών. Και μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις σε δύσκολες διασταυρώσεις δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αυτό που η τότε κυβέρνηση θα κρίνει ότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Πάντως στο υπερταμείο τώρα τον έλεγχο τον έχει η κυβέρνηση. Έχει την πλειοψηφία των μελών. Το υπερταμείο είναι... Άρα και την ευθύνη θέλω να πω. Το υπερταμείο είναι μια έννοια δέσμευσης απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Είχε προταθεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση και είχε απορριφθεί ως έννοια. Ξέρετε, σας το ρωτώ, γιατί αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που από τα χέρια του κράτους έφυγε κάτι χωρίς το κράτος να το πάρει χαμπάρι, ήταν ο ΤΕ. Και ήταν επί Καραμαλή. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και βγήκε ένας επενδυτής, Μακαρέτη σήμερα, και είπε: έχω το τόσο τη εκατό του ΟΤΕ. Και μετά, χωρίς να ρωτήσει κανένα, το πούλησε και στην Deutsche Telekom. Και χάθηκε ο ΟΤΕ. ΟΤΕ είχε ήδη αποφασιστεί και είχε μετοχοποιηθεί. Mm-hmm. Και το δημόσιο είχε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό. Δεν ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο στον πλήρη έλεγχο του δημοσίου. Μια που πάμε λοιπόν στα οικονομικά, θέλω να σας ρωτήσω, άκουσα προχθές στη συνέντευξή του στον Αντένα τον κύριο Μητσοτάκη, που έλεγε ότι δεν θα δεσμευτεί από τώρα πρόχειρα κτλ. Για τις 15.000 προσλήψεις στην παιδεία. Και επειδή είναι θέμα των ημερών, ψηφίζατε κιόλας χθες, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή. Καταψηφίσαμε εμείς επί της αρχής. Ναι. Έχουν να γίνουν προσλήψεις στην παιδεία από το 2008. Η παιδεία λειτουργεί με μπαλώματα, δηλαδή με τους αναπληρωτές, οι οποίοι άνθρωποι είναι όμεροι, δεν ξέρουν μέχρι το Σεπτέμβρη πού θα τους βρει η κάθε σεζόν. Στα αλήθεια τώρα δεν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι πρέπει να γίνονται στην παιδεία προσλήψεις? Είναι δεδομένη η ανάγκη ενίσχυσης και το τομέα της παιδείας και το τομέα της υγείας. Είναι επίσης δεδομένο ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική των αναπληρωτών, των ορομήσεων, των συμβασιούχων, που διαρκώς και πάλι βλέπουμε και τώρα να δημιουργούνται νέες γενιές συμβασιούχων με διάφορα ονόματα, πολλές κυβερνήσεις και όλοι έχουν ευθύνη γι' αυτό στο παρελθόν, και να πάμε σε ένα πιο εξορθολογισμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής πολιτείας. Είναι δεδομένο βέβαια πλέον ότι το δημόσιο δεν θα μειωθεί άλλο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που το δημόσιο έχει επαρκή προσωπικό, όχι όμως όπως φαίνεται σωστά κατανεμημένο. Το δημόσιο θα αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα ηλικιακό τα επόμενα χρόνια, γιατί πράγματι από το 2008 και μετά σε πολλούς τομείς δεν έχουν γίνει προσλήψεις και θα δούμε σε πολλές υπηρεσίες να αρχίσει να γερνάει. Ειδικά στην παιδεία είναι κρίσιμο αυτό. Στην παιδεία είναι κρίσιμο. Μου έκανε εντύπωση βέβαια χθες που άκουγα ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι εκπαιδευτικοί που επιλέξανε να αφιερωθούν και να κάνουν μεταπτυχιακά διδακτορικά, αυτό δεν θα πρέπει να προσμετράται ως προσόν για την πρόσληψη. Δηλαδή, δεν δίνουμε το κίνητρο στους εκπαιδευτικούς μας να γίνουν καλύτεροι για να διδάξουν τα παιδιά μας. Μάλιστα.
Κύριε Μηταράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στα της οικονομίας. Την Δευτέρα επιστρέφουν οι επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα για τη δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας. Στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο για την προετοιμασία των συναντήσεων. Στην κορυφή της ατζέντας των θεσμών βρίσκονται ο διάδοχος του νόμου Κατσέλη, οι 120 δόσεις, οι αποκρατικοποιήσεις και τα κόκκινα δάνεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε. Να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο. Καλησπέρα σας. Είστε καλά, κύριε Μελικό. Χρόνια σας πολλά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, επειδή εδώ και καιρό έχετε πει ότι θα παραδώσετε την έδρα μόλις υπερψηφίσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όλα δείχνουν ότι την άλλη εβδομάδα, τέτοια ώρα, θα έχει λυθεί το Μακεδονικό έπειτα από 30 χρόνια. Θα είστε βουλευτής μετά? Κοιτάξτε, είχα ένα άγχος μήπως πάει πολύ πίσω. Και είχα πει ότι δεν θέλω, σε περίπτωση που υπάρχουν συνθήκες πτώσης, πρόορης πτώσης, πρέπει να είμαι παρόν. Χάρηκα που ήρθε πιο γρήγορα η ψήφος εμπιστοσύνης και συνεπώς μετά την ψήφο των Πρεσπών, κύριε Μελιγκόνη, δεν θα είμαι βουλευτής. Παρότι δεν μου το ζήτησε κανένας. Είναι θέμα δικό μου, καθαρά δικό μου, ηθικής τάξης. Αυτή την έδρα είναι δανεική. 100.000 να είχα πάρει, δεν θα έμπαινα στη Βουλή. Τη χρωστάω. Και οι γονείς μου είχαν μάθει όταν χρωστάς κάτι θα το δίνεις πίσω. Πιο απλά δεν μπορώ να σας το πω. Άρα η παρέτηση θα γίνει μετά την ψηφοφορία. Αμέσως μετά την ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν τελειώσουμε αργά και δεν μπορεί. Είναι διαδικαστικό θέμα, αλλά νομίζω ναι. Και μετά. Μετά θα είμαι απλός πολίτης, κύριε Μελικόνη. Σύμφωνοι. Απλώς επειδή έχω παρακολουθήσει, έχετε γράψει και άπειρα άρθρα και δραστηριοποιείστε πολιτικά, είστε αριστοτελικά πολιτικό ζώο. Υποθέτω θα συνεχίσετε με κάποιο τρόπο να δραστηριοποιήσετε. Εγώ με τα κοινά ασχολούμαι εδώ και 40 χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι μου κάνει μεγάλη τιμή να ξέρω τον Μιχάλη τον Σταθόπουλο χρόνια, τον άνθρωπο που πάλεψε για την υπογραφή, για το θρήσκευμα μόνος του, τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη. Και διάβασα το φοβερό άρθρο του Μέρτζου στη Καθημερινή πρόσφατα, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα. Εγώ έχω γράψει επίσης άρθρο πριν 22 χρόνια, όταν ήμουν στον Ευαγγελισμό, ένας απλός συνδικαλιστής, για το πακέτο Πινέιρο τότε. Και μάλιστα μόνο ο Λεωνίδας, ο Κύρκος, ο Μακαρίτης και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης το στήριζαν. Κανένας άλλος. Είχε βρεθεί μόνος τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν νομίζω. Και ο Σπύρος Δανέλης, μέρες που είναι να τα θυμίσει. Ο Σπύρος είναι φίλος μου, τον αγαπάω πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι από τα πιο καθαρά παιδιά του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν. Ήσασταν δίπλα στον Μιχάλη Σταθόπουλο με την κρίση των ταυτοτήτων, με τον παροξισμό πάντα, τότε ναι, της εποχής. Είχατε αρθρογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 1990 στην Ελευθεροτυπία υπέρ του πακέτου Πινέιρο με τον Νόβα Μακεντών για την ευκαιρία που χάθηκε λόγω Αντώνη Σαμαρά, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Είστε τώρα αναφανδόν υπέρ της σύνθετης ονομασίας, υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τι δουλειά είχατε τόσο καιρό στους ανεξάρτητους Έλληνες, αλήθεια? Καλά κάνετε και μου κάνετε την ερώτηση. Μπορώ να σας απαντήσω όμως. Ήμουνα, καταρχήν να ακούω διάφορα κακίες ότι αλλάζω κόμματα. Δεν άλλαξα ποτέ κόμμα. Απλά ήμουνα μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα καμία κομματική. Ήταν 2,5 εκατομμύρια τότε τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Δεν είχα καμία κομματική, ούτε συνδικαλιστική, ούτε κυβερνητική θέση ποτέ. Ένας απλός πολίτης που ήμουν μέλος, έτσι, για να συνεννοιόμαστε. Δεν σε αφήνουν τα μεγάλα κόμματα να μπει στη Βουλή αν δεν σε ελέγχουν, κύριε Μελιγκόνη. Το ένιωσα το 2004 και το ξανάνιωσα το 2007. Δεν θέλω να τις πω τις λεπτομέρειες. Και θέλω να πω να ευχαριστώ εγώ στον Πάνο τον Καμένο. Πρώτον, ετοιμάφησε και μπήκα στη Βουλή. Και δεύτερον, αυτός έχει πλέγμα ενοχής, επειδή δεν με κάνει ποτέ υπουργό. Νομίζει ότι δεν μου χρωστάει τίποτα. Η εμπειρία μου τα 4 αυτά χρόνια ήταν συγκλονιστική και είναι μεγάλος πλούτος. Τα λέω αυτά γιατί πιστεύω ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν αρχές. Δεν είναι όμως έτσι. Κάποιοι άνθρωποι. Πέστε τους εθεροβάμανες, πέστε τους ό,τι θέλετε. Μπορεί να έχουν και αρχές. Αυτή τη στιγμή προέρχεστε από το ΠΑΣΟΚ και πολιτικά έχετε δώσει ένα στίγμα τέλος πάντων. Είμαι φίλος με το γιο του Ουλαφ Πάλμε, κύριε Μελιγκόνη, γιατί με ρωτάνε τι είσαι. Και όταν γίνεται εκδήλωση για αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς είστε πάντα στις εκδηλώσεις για τον Πάλμε. Όταν γίνεται εκδήλωση στο Μοχό, ένα χωριουδάκι στο Ηράκλειο, τώρα όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω. Και με τιμάει με τη φιλία του ο γιος του. Πιστεύω θα τον φιλοξενήσω καλά στο καλοκαίρι στο χωριό μου κάτω. Ο Ουλαφ Πάλμε, αυτό που ο Τσίπρας
κάνει τώρα, δηλαδή ανάπτυξη χωρίς κοινωνικό κράτος, δεν γίνεται. Το είχε κάνει πράξη στη Σουηδία πριν 40 χρόνια, κύριε Βουλικό. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Επειδή λοιπόν έχετε ένα σαφές αποτύπωμα στον χώρο, αυτόν τον σοσιαλιστικό, προοδευτικό, κέντρο-αριστερά, όπως θέλετε. Και κάτι άλλο, 30 μέτρα πίσω από το Λαλιώτη, μόνο όταν μπήκε ο Γουνελάς με τον Χατζηχρήστο και λέει ποιος είναι. Και μάλιστα έχω πει για τον Κώστα τον Λαλιώτη που από το κόμμα του δεν βρέθηκε ένας να μιλήσει κάτι 17 Νοέμβρη που ήταν βασικός. Στον Πολυτεχνείο και δεν μίλαγε κανένας. Και είπα, παιδιά, μπορούσε. Τότε δεν ξέραμε αν η δικτατορία θα κρατήσει μία μέρα ή 20 χρόνια. Δεν το ξέρε κανένας. Και βγήκε ένας νεαρός, ο Κώστας Λαλιώτης τότε. Τι να λέω τώρα. Ήξερα εγώ στα γεγονότα της νομικής, που ήταν η πρώτη μαζική αντιδικτατορική εκδήλωση. Τι να σας πω τότε. Έχω φάει πολύ ξύλο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και ιστορικά. Α, για όνομα του Θεού. Ο Κώστας Λαλιώτης ήταν ο τελευταίος που έφυγε από το Πολυτεχνείο όταν άδειασε. Καλά κάνετε και μου ζητάτε. Σας λέω ότι όταν ο Πάνος ο Καμένος με πήρε και μου λέει χτυπάμε, μου λέει, διαπλοκή, διαφθορά και μηντιακή δικτατορία και θέλουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Είσαι. Του λέω, διάβασα το βιογραφικό μου. Είμαστε φίλοι ακόμα με τον Πάνο. Έχω καλή σχέση, έτσι. Δεν έχω κακή σχέση. Ερώτηση λοιπόν. Αφού έχετε αυτό το αποτύπωμα στον προοδευτικό σοσιαλιστικό χώρο, σε αυτό το δημοκρατικό προσκλητήριο Τσίπρα από το Μέγαρο Μουσικής την περασμένη Κυριακή για τη σύγκληση μιας μεγάλης αριστερής δημοκρατικής παράταξης, θα δώσετε το παρόν. Παίζει εκεί ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Κύριε Μελιγκόνη, δεν κρύβομαι. Με μια μηχανή είμαι, γιατί δεν έχω κανένα βουλευτικό προνόμιο και δεν σκέφτομαι να κάτσω στα αυγά μου. Ότι είναι καλό για τη χώρα, γιατί με ρωτήσανε πολύ, γιατί δεν παρέδιε στην έδρα σου αυτό το κόμμα σου διαφωνεί. Πα όλου του τόνου, παιδιά. Πάνω από τι κομματικέ γραμμέ, είναι εθνικό θέμα. Όπω ο Κωνσταντίνο Καραμαλή έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ τότε και νομοποίησε το ΚΚΕ. Ιστορική τομή. Όταν ο Ανδρέας ο Παπαντρέου έβαλε τη μισή χώρα στο παιχνίδι, που ήταν στα Ξερονήσια με τι αστυνομίε κλπ. Πώ λειτουργούσαν. Έτσι και αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία που θωρακίζει τη χώρα, τουλάχιστον σε 10 διαφορετικού τομεί. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Μελιγκόνη, γιατί κάποιοι το παίζουν πατριώτε. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο η Τουρκία δεν θέλει να συνεχιστεί αυτή η συμφωνία. Και θα παρακαλούσα, γιατί είναι πολύ καλό προαίρετοι πολίτες που δεν ξέρουν, να κάτσουν να τη διαβάσουν καταρχήν. Θα είναι σε όλα τα κυριακάτικα φύλλα να το θυμίσουμε. Έτσι, θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα και κάνω λίγο κριτική. Τέσσερις σελίδες και στην κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ, έτσι. Λοιπόν, είδαμε ότι η αντιπολίτευση μιλάει διαρκώς για στημένο διαζύγιο και με δεδομένο ότι είστε ένας από τους βουλευτές που δεν έχει διαγράψει ο κύριος Καμένος, παρότι δώσατε ψηφο εμπιστοσύνης και έχετε πει ότι θα ψηφίσετε και τις πρέσπες, κάνει Νέα Δημοκρατία λόγο για δανεικούς βουλευτές. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε δανεικός. Καταρχήν σας λέω το εξής. Μέχρι πριν από 4 μέρες, αν έφευγα εγώ, διαλυόταν η ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εγώ ήμουν ανένδοτος, γιατί αυτό το έχω πει εδώ και ένα χρόνο. Χάρηκα γιατί δεν θα ήμουν εγώ οι αιτία να διαλυθούν, τόσο στημένα. Και νομίζω ένας βουλευτής, ο Φωκάς, που ήταν στην Ένωση Κεντρών, προσθέθηκε, οπότε διατηρούν την πεντάδα. Δεύτερον, ο επόμενος από μένα είναι ο Τέρνς ο Κουίκ, με τον οποίο τώρα έχει κακές σχέσεις. Όταν τα έλεγα όμως εγώ αυτά, δεν είχα. Τόσο στημένο είναι αυτό, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που τους είναι αδιανόητο. Έχουν διατριβή στις ισορροπίες. Και όταν λέμε διατριβή, διατριβή. Είναι και κάποιοι που δεν έχουν σχέση με τις ισορροπίες. Τόσο αφύσικο είναι. Δηλαδή, γιατί έχω ψηφίσει απίστευτα νομοσχέδια στα 4 χρόνια και προκαλώ να μου πει ένας που δεν ήμουν ασυνεπής. Να μην σας θυμίσω. Για ηθαγένειες, για σύμφωνα συμβίωσης, για υιοθεσίες κλπ. Δέστε τα λίγο και ποια ήταν η δική μου θέση και πραγματικά ψήφισα. Δεν με εμπόδισε κανένας, οφείλω να το ομολογήσω. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Υποκρίνεται η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Υποκρίνονται. Είμαι σίγουρος ότι μέσα τους πιστεύουν ότι αυτή η συμφωνία είναι σωστή. Είναι υποκριτές. Έχω όλα τα στοιχεία, γιατί είμαι από αυτούς που διαβάζουν. Τι έλεγε ο Κώστας ο Σιμίτης, τι έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, που θα προτιμούσα να τους ακούσω να μιλάνε. Να πούνε την κουβέντα τους τώρα, τι λένε. Ο κύριος Παπανδρέου πάντως αύριο μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών και θέλει να αξιολογήσετε την παρέμβασή του λίγο. Ακούστε, έχει σημασία αυτό που αναδεικνύω. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν τους ενδιαφέρουν οι πρέσπες, κύριε Μελιγκόνη. Τους ενδιαφέρει να πέσει η κυβέρνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και τους ενδιαφέρει να πέσει η κυβέρνηση, γιατί θα υπάρχουν τεκτονικές εξελίξεις πολύ σύντομα για θέματα δικαιοσύνης. Και σταματάω εδώ. Σας λέω μόνο ότι το Πολίτικο, ένα περιοδικό που δεν μασάει τα λόγια του και δεν έχει καμία σχέση με κανέναν, έχει κατατάξει την κυρία Εισαγγελέα
διαφθορά στην κυρία Τουλουπάκη στα 20 άτομα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη το 2019. Όντως. Κρατήστε το αυτό που σας λέω για να εξηγήσετε διακαής πόθος κάθε εβδομάδα να ζητάμε διακοπές. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και ούτως ή άλλως για το πώς θα ξεκλειδώσουν οι εξελίξεις και θα σταματήσουν αυτές οι αναβολές και το παιχνιδάκι καθυστερήσεων σε κάποια κομμάτια της δικαιοσύνης, θα έχει και η κυρία Κάτια Κοντρα News ένα σχετικό ρεπορτάζ. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πέσαν όλοι επάνω στον Πολάκη να τον φάνε. Εγώ θα πω το εξής. Mm-hmm. Ο Πολάκης τάραξε τα νερά. Δεν μπορεί να έχει μια δικογραφία που έχουν επεχτεί 82 δις και να την έχει στον ντουλάπι. Δεν γίνεται. Και μην εισαγγελείς διαφθοράς κάνανε τη δουλειά τους. Και να σου πω και ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Γιάννος Παπαντονίου θα ήταν έξω. Αν δεν υπήρχε Τουλουπάκη και Τζαμανίκα. Θα ήταν έξω, σας το λέω ευθέως. Μακάρι ο άνθρωπος ήταν δικαστή, το τεκμήριο δεν το λέω με κακία. Mm-hmm. Γιατί ήταν έξω τόσα χρόνια. Να ασχολήθηκε κανείς να πάρει μια συνέντευξη από τον Σωσεράν που είχε πει ότι τον δοκούσα στα ίσια. Έχουν περάσει 14 χρόνια γιατί είναι πολύ καλή. Τι κάνετε, βάλατε κάποιον. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι έχω δικαίωμα να κάνω κριτική στις καθυστερήσεις της δικαιοσύνης. Σέβομαι, είναι πάρα πολύ καλοί δικαστές. Πάρα πολύ. Αλλά είναι και μερικοί δυστυχώς, και το λέω ευθαρσώς και ευθέως, που κολλησιεργούν. Αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς τώρα, εάν από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αν έχετε σκεφτεί με όλες τις χάρηκα, πολιτικές... Ακούστε, δεν είμαι κακός. Mm-hmm. Και χάρηκα, διότι δεν ήθελα, θα ερχόμουν σε δύσκολη θέση. Εγώ θα προχώραγα στην παραίτησή μου, σας το λέω ευθέως. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μου τη ζήτησε κανείς. Εγώ, είναι δικό μου θέμα ηθικής τάξης. Mm-hmm. Και χάρηκα που πήγε ένας βουλευτής, ο κύριος Φωκάς, νομίζω. Δεν κάνω κριτική σε κανέναν, κύριε Μελιγκόνη, και ούτε διανομέ να κάνω εγώ υποδείξεις. Εγώ έχω μάθει, ειλικρινά σας το λέω, από το σπίτι μου, όταν δανείζομαι κάτι να το επιστρέφω. Αυτή η έδρα ήταν δανεική για μένα και πρέπει να την επιστρέψω. Τι μήνυμα θα στέλνατε στον Πάνο Καμένο τώρα που βλέπουμε ότι σιγά σιγά κλιμακώνει την κριτική του προς την κυβέρνηση. Έχω σημειώσει και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη προς διάφορους κυβερνητικούς και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος εκπροσωπώντας, όπως είπε ο άνθρωπος, τον κύριο Καμένο, είπε ότι αν η κυβέρνηση αλλάξει τη σύνθεση των επιτροπών θα είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Πολιτικά στέκει με κάποιον που συγκυβερνούσες μέχρι πριν 5 μέρες τώρα να του λες ότι πάει να κάνει εκτροπή και πραξικόπημα. Είναι λάθη αυτά, κύριε Μελιγκόνη, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είναι λάθη. Έχω άλλη άποψη. Εντάξει. Έχουν δικαίωμα να πούνε τη γνώμη τους. Προφανώς. Θα έλεγα το εξής και το έχω πει καιρό. Mm-hmm. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη θέση του Πάνου του Καμένου. Είναι ο μόνος όμως που την έχει εδώ και 30 χρόνια. Αυτή τη λάθος, κατά τη γνώμη τη δικιά μου φάση, την έχει εδώ και την. Δεν υποκρίνεται. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι, με γραπτά, σύνθετη ονομασία, έργα όμνες κλπ. Και κάθε μέρα, όταν πέφτει και το τελευταίο φύλος οικής, πέφτει και το τελευταίο φύλος οικής, μιλάμε. Δηλαδή, σου λέει η ρηματική διακήρυξη, μου είναι επίσημο έγγραφο. Δεν υπάρχει θέμα εθνότητας, δεν υπάρχει θέμα μειονότητας, δεν υπάρχει θέμα συνόρων, δηλαδή έλεος. Και θα έλεγα απελπισμένοι ψάχνουν να βρουν κάτι, τώρα βρήκανε κάτι άλλο, κάτι λένε για μακεδονικό λαό, δηλαδή κάτι, ένα καινούριο επιχείρημα. Ναι, ότι λέει για μακεδονικό λαό, για να δικαιολογήσουν μια υποκρισία και ένα συμβιβασμό, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίος. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ. Κάποια στελέχη τους όμως κινδυνεύουν, κύριε Μελιγκόνη. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Mm-hmm. Θέλουν οπωσδήποτε να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Αν είναι δυνατόν να έχει ήδη πέσει. Για να τελειώσει, για να μην μπλέξουμε. Και το λέω με πολύ επίοικια. Mm-hmm. Γιατί με 1,5 χρόνο ξενυχτήσα αυτή την επιτροπή. Έχω σπάσει τα μάτια μου, έχω ξενυχτήσει τα έγγραφα όλα, τα ξέρω. Μιλήσατε πριν για στοχοποίηση βουλευτών και επειδή έχετε καταγγείλει, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω τα μηνύματα, τα απειλητικά SMS ή οι παντός είδους απειλές. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε δεχτεί. Πιστεύω ότι βοήθησα πάρα πολύ. Έχουν σταματήσει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θα απαντήσω με ειλικρίνεια. Για μια εβδομάδα, μάλιστα ένα τηλέφωνο με πήρε 600 φορές, 635 φορές, το έχω καταγράψει. Κυριολεκτικά 635. 635 φορές η ζωή μας γίνεται κόλαση, αλλά μετά με κάτι κοπελίτσες, γιατί με την τεχνολογία δεν τα πάω και καλά, κάνα ένα αποκλεισμό μηνυμάτων κλπ. Και μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Mm-hmm. Εγώ, κύριε Μελιγκόνη, για να συνεννοιόμαστε, δεν έχω αστυνομία. Δεν ζήτησα, δεν έχω και δεν πρόκειται να ζητήσω. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Ωστόσο,
Τέτοια μηνύματα δεχόταν ο δήμαρχος του Γκντάνστ και δολοφονήθηκε με άνανδρο τρόπο. Γιατί κάποιος ψυχικά διαταραγμένος, αποδείχτηκε αυτό, πήγε και τον δολοφόνησε. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Και είναι κατάντια, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά λέξη, μόνο η Ντόρα Εμπακογιάννη και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, δύο μόνο βουλευτές, έκαναν αυτό που πρέπει να είχε κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και η κυρία Φόφη γεννηματά. Συμψηφισμό, λέει, εσείς κάνατε. Έκανα το σταυρό μου, ειλικρινά σας το λέω, γιατί όταν δίρανε τον Κωστή το Χατζηδάκη στο Σύνταγμα, ανέβηκα στα κεραμίδια. Όταν ένας βουλευτής τότε της Χρυσής Αυγής πήγε στην κυριολεξία να ασκήσει βία στον Νίκο το Δένδια, σηκώθηκα επάνω στο Θεό. Είναι απίστευτα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος που αντέδρασε η αξιωματική αντιπολίτευση και το κοινάλ δεν έχουν καμία σχέση με κοινοβουλευτική, έτσι, στοιχειώδη κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Το λέω σαν παράπονα αυτό. Άρα οι απειλές σας λέω δε τώρα το εξής. Σήμερα που είχα και τη γιορτή μου, ναι, μετά τις προσαγωγές 3-4 με αυτόφορο και άλλες 30 διώξεις που ασκήθηκαν, αυτό ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασίδηλοι, σας το λέω εγώ ευθέως τώρα. Mm-hmm. Και όποιος φοβάται, κακώς φοβάται. Θρασίδηλοι είναι. Αλλά υπάρχει, λέμε, ο ψυχικά διαταραγμένος. Σήμερα στη γιορτή μου, ό του θαύματος, δεν είχα κανένα απειλητικό τηλεφώνημα, κανένα απειλητικό μήνυμα. Λειτουργήσε. Λειτουργήσε δηλαδή αυτό το γεγονός ότι ακούσανε κάποιοι που πήγανε αυτόφοροι και κάποιοι άλλοι ότι θα φάνε 10 χρόνια. Λειτουργήσε. Σωστά. Βέβαια, άμα το αναφέρετε σαν είδηση ότι να και μια μέρα που δεν είχα. Σήμερα δεν είχα, ναι. Ναι, λέτε σήμερα. Επί 7 μέρες δεν μπορούσα να δουλέψω, σας λέω. Ήταν αδύνατο. Τα μηνύματα, κοιτάξτε, εκεί που έπρεπε να τα δούνε, τα είδανε. Και πιστεύω ότι φωτογραφημένα, τυποποιημένα, κανονικά. Άρα έχετε ενημερώσει το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, έχετε μιλήσει με την κυρία Γεωργοβασίλη. Όλα, για όνομα του Θεού, ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω. Σας λέω, ο ουδός του φόβου, εγώ γυρίζω μισό πλανήτη με ανθρωπιστικές αποστολές. Mm-hmm. Δεν φοβάμαι. Αλλά δεν είναι θέμα προσωπικό δικό μου. Τι πρέπει να γίνει. Απειλές κανονικές. Δηλαδή, το να μαθαίνεις ότι τους προδότες τους μπιστολίζουν, τους μαχαιρώνουν, τους πετάνε στο τέτοιο. Να μαθαίνεις ότι το κεφάλι του Τσαουσέσκου το γυρνάγανε 3 μέρες στο Βουκουρέστι. Να μαθαίνεις ότι τα χαντάκια θα γεμίσουν με τα απίστευτα πράγματα. Γελάω μεν, αλλά αυτό ήταν η αλήθεια. Ναι, δεν είναι και πολύ για γέλια, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και θέλω να πω κάτι για τον κύριο Πρετεντέρη, ο οποίος έκανε, χλέβασε σε ένα άρθρο του για το δικό μου το θέμα, γιατί τα είχα πει εγώ αυτά. Και λέει, εντάξει, δεν χάθηκε και τίποτα αν χαθεί το κεφάλι του κύριου Παπαχριστόπουλου. Τον ευχαριστώ πάντως τον κύριο Πρετεντέρη. Πράγματι, και εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο σημαντικός. Αλλά όχι να μου κόψουν και το κεφάλι, κύριε Πρετεντέρη, στο άρθρο σας. Μάλιστα, γράφτηκε και τέτοιο πράγμα. Θα ήθελα λίγο να αξιολογήσετε και την κατάσταση που βλέπουμε στην κεντροαριστερά με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε τον κύριο Κρεμαστινό που πήγε να πει κάτι, αλλά τέλος πάντων το μάζεψε και δέχτηκε σοβαρές επιθέσεις από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Το ποτάμι που είναι χωρισμένο στα δύο. Μια κινητικότητα γενικά. Πολύ ταλαιπωρεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Οι αστερίσκοι και τα ίξεις αφήξεις, κύριε Μελιγκόνη, σε μένα δεν ταιριάζανε ποτέ. Είναι ή δεν είναι εθνικό θέμα. Μπορεί να διαφωνείς. Είναι ή δεν είναι εθνικό θέμα. Είναι. Φύγε από τις κομματικές γραμμές. Δες το και πες τη γνώμη σου καθαρά και εξάστερα. Είναι αυτή. Και μην αλλάζεις γνώμη. Μάλιστα. Σε εθνικό θέμα. Το ξαναλέω. Δεν μ' άρεσε αυτή η αντιμετώπιση. Μία μέρα έτσι, την άλλη μέρα αλλιώς. Έλεος. Mm-hmm. Ναι, παιδιά, είναι εθνικό θέμα. Πόσο εθνικό είναι, αντί να πηγαίνει σε 12 μέρες τα προϊόντα της Κίνας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να πηγαίνει σε 12 ώρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους λαούς της Βόρειας Ελλάδας, της Φιρόμ και της Σερβίας. Δηλαδή, σου λένε ότι η μοναδική χώρα που δεν το θέλει είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αναγκάστηκε και τα γύρισε. Κάπως τα μπάλωσε μετά. Ναι. Ενώ πήγε στην Αόχη, δεν έχουμε αυτό με την ονομασία. Ξέρουμε ότι αυτό το κράτος να το διαμελήσουν, να το κόψουν στα 4. Αυτό λένε οι ακροδεξοί στην Ελλάδα, κύριε Μελιγκόνη, χρόνια. Μάλιστα. Το μας συμφέρει. Και τι θα γίνει αν δεν ψηφιστεί, σας λέω εγώ. Mm-hmm. 140 χώρες τη λένε ήδη Μακεδονία. Δηλαδή, ο Μιχάλης ο Σταθόπουλος τι είναι, είναι προδότης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Σιμίτη. Ο Μέρτζος είναι προδότης. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή. Χρόνια σας πολλά και για τη μέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η διήμερη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει. Πόνο και υδρότα και χρέος της δικιάς μας της γενιάς είναι όχι απλά να τιμά τη μνήμη τους,
αλλά να γνωρίζει την ιστορία μας και να αγωνίζεται πάντα να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα βαδίσω λοιπόν εγώ σε δρόμο άλλων από αυτών της Κρήτης και των προγόνων μου. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 4 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να μας πουλήσει μια πλαστή πραγματικότητα, η αλήθεια δυστυχώς την οποία βιώνετε όλοι σας είναι πεισματάρα. Δεν μπορεί την αλήθεια αυτή να τη ζωγραφίσει όμορφη, όπως με τους μπουσαμάδες που έβαψε για να μας δείξει τάχα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το επόμενο είναι ένας μουσαμάς που θα παρουσιάζει το βόρειο οδικό άξονα. Το περιμένετε και αυτό από αυτή την κυβέρνηση. Πήραμε, κυρίες και κύριοι, μια γεύση από όσα λέει τώρα στο Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στην πλατεία Δημαρχείου, εκεί όπου πραγματοποιείται το παζάρι βιβλίου, και στον Θανάση Κυρία για να μας μεταφέρει το κλίμα. Θανάση, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Κοτζιά. Είναι το 23ο παζάρι βιβλίου. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού των εκδοτών με το αναγνωστικό κοινό. Πάρα πολλοί κόσμος, Γιώργο, από το πρωί προσέρχεται, βλέπει βιβλία, βλέπει πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Βιβλία τα οποία είναι αρκετά αξιόλογα, είναι πολύ αξιόλογα, τα οποία στις προθήκες των βιβλιοπωλείων ίσως να είναι με υψηλότερη τιμή. Έχει όμως εδώ τη δυνατότητα να τα αγοράσει σε πολύ καλή τιμή. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίων, τον κύριο Πλαστάρα, ο οποίος θα μας πει καλύτερα ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτήν εδώ την έκθεση, σε αυτό το παζάρι. Το μεγαλύτερο, το πιο οργανωμένο και αξιόπιστο παζάρι βιβλίου στην πόλη μας, στην Αθήνα, είναι εδώ στην πλατεία Αγκοτζιά. Το παζάρι είναι μια θεσμοθετημένη εκδήλωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές. Συμμετέχουν πάνω από 200 εκδοτικοί οίκοι, περισσότεροι από 9.000 τίτλοι βιβλίων, και βρίσκονται στους πάγκους του παζαριού μας 500.000 βιβλία με τιμές που ξεκινούν από 50 λεπτά. Το παζάρι βιβλίου είναι μια ευκαιρία για τους αναγνώστες και τους φίλους του βιβλίου να βρουν βιβλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Βιβλία που παρά την αξία τους δεν είχαν την διαφήμιση που θα έπρεπε, και τώρα μέσα από το παζάρι τους δίνει τη δυνατότητα να φτάσουν και αυτά στο αναγνωστικό κοινό. Είναι μια πραγματική ευκαιρία το παζάρι να γνωρίσει ο κόσμος και να διαβάσει σπουδαία βιβλία. Μάλιστα. Το κεντρικό σύνθημα του παζαριού μας είναι «Το βιβλίο είναι η δύναμή σου». Το βιβλίο είναι δύναμη γιατί είναι μήνυμα ζωής. Περιέχει το μόχθο ενός ανθρώπου που ξόδεψε ώρες και ενέργεια, του συγγραφέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό μεταφέρεται στον αναγνώστη και το βιβλίο γίνεται η δύναμη του. Θανάση, κύριε. Θα ήθελα να πω ακόμα ότι το βιβλίο... Σας περιμένουμε λοιπόν όλους εδώ στην πλατεία Αγκοτζιά. Είναι όλες τις μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ. Σας να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς λίγο πριν κλείσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωση σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.